Κυρία Σεριγιάννη Άσπρο Αναστασία. Κυρία Βεσκίνα. Παρούσα. Απέργης Ιάκωβος. Βιδάλης Κωνσταντίνος. Οριάνος Φίλιππος. Αλιμόνου Ευγένεια. Παρούσα. Άνδροβικ Ρουγκέρι Χριστία. Έτσι. Αρμόδιο Λίμον. Παρόν. Η κυρία Ειρήνη Βιδάλη Ναπούσα, με άδεια. Κορνάρος Ευάγγελος. Σιώτος Ιωάννης. Παρόν. Σόγος Εμμανουήλ. Παρόν. Τζες Γιώργιος. Να. Ψάρος Κωνσταντίνος. Κροντιράς Παναγιώτης. Παρόν. Αμυραλής Φραγκίσκος. Κίτης Νικόλαος. Καλόνης Ιωάννης. Λούμαρης Εμμανουήλ. Ξενόπουλος Αντώνιος. Σανταμούλης Γιώργος. Εγώ παρούσα. Μαρκουίζος Ιωάννης, Δελατόλα Μαρία, Ρίγος Πέτρος, Κουκουλάς Πέτρος, Δελατόλας Νικόλαος, Πανόριος Νικόλαος, Φόσκολος Λαβρέντιος, Δενεκαρία Μαρία, Κρήτεζη Σωτήριος, Ζαλόνης Στέφανος, Λούβαρης Δημήτριος, Μαλακατές Ιάκωβος και Κουμαριανός Ιωάννης. Ευχαριστώ. Προχωράμε στην ειδική συνεδρίαση, θέμα μόνο, έγκριση προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου Τίνου Οικονομικού Έτους 2015. Συγητής ο κύριος Δήμαρχος. Κύριε συνάδελφε, καλό μεσημέρι. Είμαστε σήμερα σε θέση μετά από αρκετή δουλειά και προσπάθεια να μπούμε στο θέμα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για το Δήμο Τίνου. Με την αριθμό πρωτοκόλλου 29-5-30-25 δρόμου 2014, κοινή υπουργική απόφαση, δόθηκαν οι οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2015 σύμφωνα με τους οποίους για τους Δήμους ισχύουν οι γενικές αρχές για τη διαχείριση των οικονομικών της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 33 και της δημοσιονομικής θέσης του άρθρου 34. Οι κανόνες του δημοσιονομικού σχεδιασμού του άρθρου 35, του χρέους του άρθρου 36 και της πορείας προσαρμογής του άρθρου 37. Και οι γενικές αρχές κατά της προϋπολογισμού του άρθρου 49 του νόμου 4270 του 2014. Έχοντας υπόψη την οικονομική κρίση που συνεχίζει να επικρατεί στη χώρα μας, τα οικονομικά μεγέθη των προηγουμένων ετών, την αρχή εφαρμογής ορθολογικής οικονομικής πολιτικής και χρηστής διοίκησης, εισηγούμαστε τον προϋπολογισμό έτους 2015 με βάση ρεαλιστική, χωρίς πλασματικές εγγραφές που αυξάνουν τον προϋπολογισμό και δεν είναι τελικά υλοποιήσιμες. Συγκεκριμένα, μειώσαμε το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού έτους 2015 σε 12.374.410.23 λεπτά από 15.692.462 ευρώ και 69 λεπτά που ήταν πέρυσι, δηλαδή σε ποσοστό 21%. Το παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης εξέφρασε τη γνώμη του σχετικά με το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου μας με το 1993-31-14 έγγραφό του. Ο προϋπολογισμός συντάχθηκε με στοιχεία του μήνα αναφοράς Ιουλίου 2014 και λαμβάνοντας υπόψη το πραγματικό χρηματικό υπόλοιπο της 31/12/2014, όπως αυτό μεταφέρθηκε στις κατηγορίες έκτακτα και τακτικά. Σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες του παρατηρητηρίου,
Το ανώτατο ποσό της ομάδας εσόδων 1 ανέρχεται σε 2.257.564 ευρώ. Ενώ για την αντίστοιχη περσινή περίοδο το ποσό που μας είχε δοθεί ήταν 2.743.336 ευρώ. Συνεπώς, κατευλήθη ιδιαίτερη προσπάθεια από το Τμήμα Εσόδων Περιουσίας και Ταμείου, θα πρέπει να καταβληθεί για αύξηση της εισπραξιμότητας των ελόγων εσόδων, ώστε να εισπραχθεί τελικώς μεγαλύτερο ποσό στην ομάδα 1 και να προχωρήσουμε σε αναμόρφωση αυτής. Εγγράψαμε συνολικό κόστος μισθοδοσίας το ποσό του 1.714.044,34, το οποίο είναι μικρότερο από το ανώτατο όριο που ορίζει το παρατηρητήριο, 2.023.020 ευρώ, για τους εξής λόγους. Δεν προβλέφθηκε πίστοση για πρόσληψη ειδικών συνεργατών, μειώθηκε δραστικά η δαπάνη για υπερορίες τακτικού προσωπικού στα πλαίσια συμμόρφωσης με τις οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού. Δεν προβλέφθηκε επίστοση για μισθοδοσία τακτικού υπαλλήλου στην υπηρεσία Πρασίνου λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου. Και μειώθηκε δραστικά το ποσό των πιστώσεων για εποχιακό προσωπικό. Τελικά, ο προϋπολογισμός έχει ως εξής. Ως προς τα έσοδα. Τα τακτικά έσοδα 2.835.331 ευρώ και 31 λεπτά. Έκτακτα έσοδα 4.442.943 ευρώ και 36 λεπτά. Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 897.620 ευρώ. Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από παρελθόντα οικονομικά έτη 1.477.832 ευρώ και 10 λεπτά. Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων 1.130.500 ευρώ και χρηματικό υπόλοιπο 2014 1.590.183 ευρώ και 36 λεπτά. Το σύνολο των εσόδων διαμορφώνεται σε 12.374.410 ευρώ και 13 λεπτά. Ως προς τα έξοδα έχουμε έξοδα χρήσης 4.732.411 ευρώ και 79 λεπτά, για επενδύσεις 4.619.837 ευρώ και 54 λεπτά, ως προβλέψεις 2.867.395 ευρώ και 24 λεπτά και ως αποθεματικό 154.765 ευρώ και 56 λεπτά. Και το σύνολο των εξόδων βέβαια ισοσκυλίζει με το σύνολο των εσόδων και είναι 12.374.410 ευρώ και 13 λεπτά. Να σας πω και την γενική ανακεφαλαίωση του πώς έκλεισε ο προϋπολογισμός μας το 2014. Ως προς τα έσοδα, είχαν προϋπολογιστεί 15.692.462 ευρώ και 69 λεπτά. Οι αναμορφώσεις κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους ήταν 1.105.456 ευρώ και 8 λεπτά και τελικά τα προϋπολογιστέντα διαμορφώθηκαν σε 14.587.006 ευρώ και 61 λεπτά. Από αυτά βεβαιώσαμε 9.742.640 και 10 λεπτά, διαγράψαμε 121.344 και 62 λεπτά και εισπράξαμε τελικά 8.346.798 ευρώ και 71 λεπτά.
και βεβαίως υπάρχουν εισπρακτέα υπόλοιπα 1.274.496 ευρώ και 27 λεπτά. Και ως προς τα έξοδα, τα προϋπολογιστέντα είναι τα ίδια νούμερα, τα ενταλθέντα 6.924.355.75 λεπτά, πληρώσαμε 8.346.798 ευρώ και 71 λεπτά, πληρωτέα υπόλοιπα 167.740 και 50 λεπτά. Αυτά είναι τα γενικά νούμερα του προϋπολογισμού. Εκείνο που θέλω να πω πριν δώσω το λόγο τόσο στους υπηρεσιακούς παράγοντες όσο και σε εσάς για την ανάλυση επιμέρους των θεμάτων του προϋπολογισμού, να πω ότι πράγματι καθυστερήσαμε λίγο να έρθουμε στο σώμα για την έγκριση του προϋπολογισμού. Βέβαια, αυτό είναι απόρρια ορισμένων γεγονότων. Όπως το κρατάτε και στα χέρια σας, τα αυξημένα αυστηρά και για την ακριβή τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων του προϋπολογισμού, ο χρόνος που απαιτήθηκε από τη νέα Δημοτική Αρχή να ενημερωθεί για τα οικονομικά, τα τεχνικά ζητήματα του Δήμου μας, προτεραιότητες, εξελίξεις έργων κλπ. Τα ξέραμε στις αργίες των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, ούτε στα έκτακτα φαινόμενα που αντιμετωπίσαμε. Ακόμα όμως θα πω και για το ότι εμπολής ασχολήθηκε το Δημοτικό μας Συμβούλιο με τα θέματα του ΠΙΕΤ. Βέβαια, εδώ θέλω να πω ένα, ότι ήθελα και απόλυτη συνεργασία, και έτσι έγινε με την απόλυτη συνεργασία των υπηρεσιών, ένα-ένα κωδικό, ένα-ένα νούμερο, μέχρι να φτάσουμε να μπορέσουμε να κάνουμε όσο το δυνατόν γίνεται πιο πραγματικό προϋπολογισμό, για να μην έχουμε τα θέματα, εν πάση περιπτώσει, που αντιμετωπίζαμε στο παρελθόν. Να πω εξ αρχής, γιατί ήθεσε να λέγεται στο τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ και μπράβο στην υπηρεσία την οικονομική για το χρόνο που διέθεσε μέρα νύχτα μέσα στο Δήμο προκειμένου να συνταχθεί ο προϋπολογισμός. Και από εδώ και μετά έχετε το λόγο εσείς. Εγώ θα ακούσω τις όποιες παρατηρήσεις σας και θα δοθούν οι όποιες διευκρινήσεις χρειάζεστε. Τέλος, καλό το Σώμα να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του Δήμου Οικονομικού έτους 2015, γιατί όπως ξέρετε είναι το απαραίτητο εργαλείο για τη λειτουργία του Δήμου μας. Ενημερωτικά, έχετε στα χέρια σας τον προϋπολογισμό, την εισηγητική έκθεση, τη γνώμη του παρατηρητηρίου, ακόμα και τη στοχοθεσία του. Έτσι. Και νομίζω τουλάχιστον εγώ από όσα χρόνια κάθομαι εδώ μέσα, πρώτη φορά έχετε το έτια πληροφόρηση για το προϋπολογισμό μας. Παρακαλώ, όποιος συνάδελφος θέλει να κάνει τοποθέτηση, ερώτηση, διευκρίνηση στους περιστατικούς παράγοντες ή στον κύριο Δήμαρχο. Εσείς. Μετά την εισήγηση κάνετε ερωτήσεις και αν θέλετε μετά, αν δεν έχετε, ή τοποθετήσεις. Αν κάνετε ερωτήσεις, τι μετά, τοποθετήσεις. Έτσι είναι, αλλά καλά. Θα πάμε στις ερωτήσεις. Ναι, διευκρινήσεις. Ναι, ακριβώς. Δεν θα τοποθετηθώ.
όμως πολύ σύντομα, καταρχήν θεωρώ ότι σήμερα είναι μια κορυφαία μέρα για το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί στην ουσία με την ψήφιση του προϋπολογισμού σχεδιάζεται το τι η Δημοτική Αρχή προβλέπει για τη χρονιά που έρχεται όσο αφορά σε επίπεδο έργων και σε το τι σκέφτεται πραγματικά, ποιο είναι το όραμά της για τη χρονιά που έρχεται και την υλοποίηση κάποιων έργων. Η πρώτη παρατήρηση ακούγοντας στον Δήμαρχο είναι το εξής, ότι θα περίμενε και μια πολιτική τοποθέτηση και όχι μια ανάγνωση των αριθμών. Ανάγνωση των αριθμών μπορεί να την κάνουμε, πιστεύω, και όπως λέτε εσείς, ότι μπορεί για πρώτη φορά να δίνονται όλα αυτά. Δεν δίνονται για πρώτη φορά. Η ίδια δουλειά έκανε η υπηρεσία πριν, η ίδια υπηρεσία είναι πριν και τώρα. Και θεωρώ πως ότι με αυτήν την τοποθέτησή σας λίγο, ενώ τους ευχαριστείτε, θεωρείτε πρόβλημα γιατί δεν λειτουργούσε σωστά τα προηγούμενα χρόνια. Δεν είναι εκεί όμως το θέμα. Και θα μπορώ να πω ότι αυτό έγινε μετά από δύο οικονομικές επιτροπές, μετά από δύο έκτακτα θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας μην πούμε σε αυτά, δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Η ουσία όμως είναι ότι σήμερα θα περίμενα μια τοποθέτηση τι γίνεται στα βασικά προβλήματα που αφορούν τον τόπο. Δηλαδή, δεν άκουσα ποιο είναι η σκέψη της Δημοτικής Αρχής για το μέγα ζήτημα που λέτε της καθαριότητας, για το μέγα ζήτημα το πώς θα λειτουργήσουμε δερματοποιητές, για τα προβλήματα που έχει μπροστά μας ως Δημοτική Αρχή. Δεν είδα ποιο είναι το πλάνο σας ως νέα Δημοτική Αρχή, πρόσφατα ψηφισμένη, όσον αφορά τι έργα θα γίνουν μέσα στη χρονιά. Ποιο είναι το όραμά σας για την δίνω μέσα στη χρονιά που έρχεται και αντιστοίχως αυτό το όραμά σας το έχετε εντάξει στον προϋπολογισμό. Αντίθετος, βλέπω το μόνο που γίνεται ότι είναι τα έργα που η προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχε εντάξει στο ΕΣΠΑ και θα είναι αναλυτικά στην τοποθέτησή μου μετά. Βλέπω ότι γίνεται μια συνέχεια, μια τρομερή κατάτμιση 70-78-6-800 σε ένα προϋπολογισμό. Βλέπω μια πραγματικά όχι σωστή αντιμετώπιση το θέμα των εσόδων και κλείνω εδώ να ακούσω πρώτα τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις που θα κάνουμε και μετά θα προχωρήσω στην τοποθέτησή μου όσο αφορά τον προϋπολογισμό. Κύριε Δαλμού, έχετε ζητήσει τον λόγο για ερωτήσεις, είναι. Για ερωτήσεις, αλλά αν θέλει πρώτα να προηγηθεί η κυρία Μαρούλα, δεν έχω θέμα. Δεν ξέρω. Εγώ θέλω να κάνω μια τοποθέτηση σαν από το Ξενοτοιμείο, αλλά προηγουμένως ήθελα να ρωτήσω εδώ που αναφέρατε, δεν έχω καταλάβει και είναι καλοπροαίρετη η ερώτησή μου, που αναφέρετε για την ιστοδοσία, το παρατηρητήριο σας βάζει ένα ύψος 2.023 ευρώ και 20 λεπτά και εσείς το έχετε φτιάξει στο 1.714, καλά κάνατε και να είναι λιγότερο, δεν το συζητώ, αλλά θέλω μια διευκρίνηση για την πρόβληψη πίστοσης για τους ειδικούς συνεργάτες. Έχετε ήδη τοποθετηθεί ότι και καλά δεν χρειάζονται ή κάποια στιγμή αν χρειαστούν θα και. Όμως, οι υπερορίες του τακτικού προσωπικού. Εδώ οι άνθρωποι δουλεύουν, ξέρω εγώ. Θέλω να μου διευκρίνησετε τι εννοείτε. Όπως επίσης υπήρχε κάποιος υπάλληλος στην υπηρεσία Πρασίνου. Αυτό συνταξιοδοτήθηκε, δεν θα υπάρξει έλλειψη, τι γίνεται σε αυτό. Και επίσης το εποχιακό προσωπικό, βέβαια προσλήψεις δεν γίνονται, αλλά νομίζω ότι το καλοκαίρι τα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα και για την καθαριότητα και για διάφορα. Ήθελα δηλαδή λίγο περισσότερες διευκρινήσεις εδώ απάνω. Τι γίνεται και πώς θα καλύψει ο Δήμος αυτές τις ανάγκες. Ευχαριστώ. Να απαντήσω πρώτη στον κύριο Κροτηρά ότι ο προϋπολογισμός που καταθέτεται σήμερα είναι απορία της οικονομικής πολιτικής προηγούμενης Δημοτικής Αρχής. Κατά συνέπεια, το όραμα και ο σχεδιασμός της νέας Δημοτικής Αρχής θα παρουσιαστεί περί μήνα Μάρτιο-Απρίλιο κατά την κατάθεση του πενταετού σχεδίου δράσης που οφείλουμε ως Δήμος να καταθέσουμε. Ο προϋπολογισμός, ο συγκεκριμένος, δυστυχώς και λυπάμαι που το λέω, είναι μόνο για τη διαχείριση της καθημερινότητας και τη συνέχιση των έργων που ήδη είναι ενταγμένα είτε στο ΕΣΠΑ είτε σε άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα
Και βέβαια δεν θα έλεγα ότι σήμερα νιώθω πολύ περήφανος για τον προϋπολογισμό που εισηγούμε. Βεβαίως θα ήθελα να ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Θα ήθελα να ήταν πάρα πολύ καλύτερα. Θα ήθελα να είχα πόρους να λύσω και να λειτουργήσω το θέμα της καθαριότητας και ειδικά το θέμα του δερματοποιητή. Θα δείτε μέσα ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη, θα το λέω για να προλαβαίνω και κάποιες ερωτήσεις, πρόβλεψη ας πούμε για τη μεταφορά των δεμάτων. Θα δείτε μέσα ότι η μισθοδοσία για το υποχικό προσωπικό είναι περίπου στο μισό από πέρυσι ή ότι θα είναι η μισή εργάτες από πέρυσι. Θα δείτε επίσης ότι για την υπηρεσία Πρασίνου, λόγω συνταξιοδότησης του υπαλλήλου και λόγω της απαγόρευσης των προσλήψεων, δεν μπορούμε να τον αντικαταστήσουμε. Θα τον αντικαταστήσουμε με άλλον υπάλληλο που ήδη υπηρετεί στο Δήμο Τίνου. Όλοι αυτοί οι λόγοι και προκειμένου για το 2015 τουλάχιστον στο πρώτο διάστημα και μέχρι να βρούμε το βήμα μας, εισηγούμε το συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Πιστεύω κάλυψα και τις ερωτήσεις Μαρούλα και του κύριου Κροτηρά τις πρώτες, εν πάση περιπτώσει, τοποθετήσεις. Έχουμε άλλες ερωτήσεις. Κύριε Ζαλόνη, ερώτηση τοποθέτηση. Α, και ο κύριος Ξενόπουλος. Ο κύριος Ζαλόνης και από τον κύριο Ξενόπουλος. Καλημέρα κύριε Σώμα Συγγόνης. Καταρχήν κύριε Δήμαρχε, και δηλώνω στο Σώμα ότι η εμπιστοσύνη προς την οικονομική υπηρεσία υπήρχε και θα υπάρχει πάντα. Γιατί τα άτομα που την απαρτίζουν είναι και επιστημονικά καταρτισμένα και πολύ έντιμα. Και δεν έχουμε καμία διάθεση να πούμε κάτι άλλο για αυτό το πράγμα. Αυτό ως προς την οικονομική υπηρεσία. Αυτό όσον αφορά, είπατε ότι μειώσατε τους πόρους για τις υπερορίες. Εγώ έχω δει στο διαδίκτυο ότι εσείς με απόφασή σας και για την υπηρεσία καθαριότητος και για την υπηρεσία ύπαρξης και για όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους υπάρχει το ανώτατο όριο που μπορεί να δώσει ο Δήμος θεσμοθετημένα υπερορίες στους υπαλλήλους. Οπότε δεν βλέπω κάποια μείωση να υπάρχει. Είναι όσο μπορεί να πάρει κάθε υπάλληλος. Με απόφαση δική σας που την είδα πριν μέρες στο διαδίκτυο. Όσον αφορά τις υπερορίες. Την λέτε για μείωση. Το ανώτατο όριο που έχετε βάλει. Νομίζω ότι. Το είναι η καθιέρωση, είναι το ανώτατο. Το ανώτατο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βάλουμε άλλες υπερορίες. Το ανώτατο όριο που μπορούμε. Ναι, είναι το ανώτατο όριο. Τι ψηφίσεις, τι πιστώσεις υπάρχουν από πίσω, είναι άλλη. Εγώ είδα την απόφαση του Δημάρχου. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μείωση. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει μείωση από τη στιγμή που υπάρχει. Τέλος πάντων, να ολοκληρώσω. Αυτό που θέλω να κάνω μία ερώτηση και νομίζω ότι από τη στιγμή που είναι εδώ οι οικονομικοί υπηρεσιακοί παράγοντες θα μπορούν να μου απαντήσουν είναι στο έσοδο 13-22-02 με τίτλο Επιχορήγηση Πράσινου Ταμείου για Μελέτη Κατασκευής Έργα Υποδομής σε περιοχές συγκεκριμένου δημοτομικού σχεδίου έχει ποσό 144.987 και σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση αυτά είναι έσοδα από το Πράσινο Ταμείο. Εντάξει. Στα ενταρδέντα του 2014 βλέπω ότι υπάρχει 142.000 ότι έχει πληρωθεί. Έτσι γράφει εδώ. Αυτό που βλέπω. Στην εισηγητική έκθεση των εξόδων αναφέρεται ενώ στα έσοδα, στην εισηγητική σας έκθεση λέτε ότι έχουμε 144.000 χρηματοδότηση στα έξοδα μιλάτε για 61.000 ότι θα δαπανηθούν φέτος 71.000 τα οποία τα 2.800 περίπου γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς θα είναι από το Πράσινο Ταμείο και τα 69.000 θα είναι από πόρους του Δήμου. Εδώ βλέπω, μπορεί να κάνω λάθος, γι' αυτό το κάνω την ερώτηση, βλέπω μια ανισότητα όσον αφορά τα έσοδα. Δηλαδή βλέπω ένα έσοδο 144.000, το οποίο στα έξοδα εμφανίζεται 2.800. Τα 142, ερώτηση, πού πάνε.
Εντάξει, ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που βλέπω και θα ήθελα να μου δώσετε μια απάντηση είναι όσον αφορά τις μελέτες που αφορά την εγκατάθεση επεξεργασίας δημάτων Καλονής, Κόμη, Αγάπης, που δεν το βλέπω ούτε έσοδο ούτε έξοδο. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα του Θησέας του 2007, το οποίο είναι ενταγμένο από την περιφέρεια, από τη δημόσια διοίκηση και δεν βλέπω τον λόγο για ποιο λόγο αφαιρείται μία μελέτη η οποία έχουν γίνει όλες οι σχετικές διαδικασίες και σύμβαση και είναι ανατεθειμένη και δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό ούτε σαν έσοδο ούτε σαν έξοδο. Και είναι και ενταγμένο από πρόγραμμα του Θησέα το 2007. Το τρίτο που θέλω να ρωτήσω είναι όσον αφορά την επιχορήγηση πάλι από το Πράσινο Ταμείο που είναι για το ΣΧΟΑΠ της κοινότητας Πανόρμου που η χρηματοδότηση που έχουμε πάρει είναι 49.700 και σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που είναι αν θυμάμαι καλά το Δεκέμβριο του 2014, απόφαση της Οικονομικής Δεκέμβριο του 2014, επειδή είναι πολυετή η σύμβαση, στον προϋπολογισμό του Δήμου σήμερα θα έπρεπε να εμφανίζεται το ποσό των 54.000 τόσο, αν θυμάμαι καλά, 54.000 και όχι 20.000. Και αυτό φαίνεται και σαν έσοδο 20.000 στην εισηγητική σας, 20 τόσο, και σαν έξοδο. Ενώ η χρηματοδότηση μιλάει για 49.700. Η χρηματοδότηση που έχουν πάρει από το Πράσινο Ταμείο μιλάει για 49.700, το επαναλαμβάνω, η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της το Δεκέμβριο του 2014 έχει πάρει απόφαση για πολυετή σύμβαση η οποία αναφέρει ότι για το 2014 στον προϋπολογισμό θα βάλουμε 22.000 και για το 2015 35.000, αυτό ούτε η χρηματοδότηση των 49.700 φαίνεται σαν έξοδο, ούτε και σαν έσοδο. Θα έπρεπε να φαίνεται το ανάλογο ποσό. Και εκεί δεσμεύεται και η οικονομική υπηρεσία ότι θα εμφανίζεται αυτό στον προϋπολογισμό του 2015 και με ένα ποσό από πόρους του Δήμου. Ένα τρίτο που θέλω να αναφέρω είναι όσον αφορά το κέντρο σύντησης. Το κέντρο σύντησης, ο κωδικός που είναι εγγεγραμμένος στο προϋπολογισμό του 2014 έρχεται στο ποσό των 694.593 ευρώ. 694.593 ευρώ. Αναφέρεται είναι προϋπολογισμός του 2014. Τι αναφέρεται. Οι πληρωμές είναι 73.000. Το 2015 ξαναμπαίνει με το ίδιο ποσό. Αυτό μπορεί να είναι λογιστικό. Είναι προκαταβολή. Αυτά. Και όσον αφορά για τα υπόλοιπα, θα ξαναπάρω το λόγο να κάνω μια τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μικελή. Λοιπόν, το κέντρο σύντησης είναι προκαταβολή ΕΣΠΑ. Εντάξει. Και γι' αυτό το συνέχισα πολύ. Δεν ακούγεται. Λοιπόν, όσο αφορά την επιχορήγηση του ΣΧΟΑΠ Πανόρμου, τα χρήματα τα πήραν απευθείας οι εργολάβοι από το Πράσινο Ταμείο. Κατατέθηκε εκεί το τιμολόγιο και είναι το υπόλοιπο αυτό που έχουμε βάλει εμείς στον προϋπολογισμό. Κατατέθηκε από εκεί κατευθείαν. Έχουν ήδη πληρωθεί δηλαδή. Ορίστε. Το βάζει στις 144.000. Όχι, μιλάω για το ΣΧΟΑΠ Πανόρμου. Γι' αυτό το λόγο και δεν βάλαμε 49, όπως είπατε ότι είναι η απόφαση πολιτικού δέσμευσης, βάλουμε το υπόλοιπο που είναι το 2904. Το οποίο θα πληρωθεί από... Από το Πράσινο Ταμείο. Συγγνώμη, το Πράσινο Ταμείο το μισό θα το πληρώσει απευθείας και τα άλλα μισό με εμάς. Τι να σας πω, και εμάς μας έκανε φοβερή εντύπωση αυτό το πράγμα. Κάτι δεν είναι δυνατόν. Ήδη η φορέα χρηματοδότηση είναι ένας φορέας. Ή το Πράσινο Ταμείο και πληρώνει συνεχόμενο ή ο Δήμος. Τι να σας πω, εγώ δεν μπορώ να απολογηθώ για το Πράσινο Ταμείο. Και εμάς μας έκανε φοβερή εντύπωση, διαφορετικά δεν θα είχαμε κάνει και όλη αυτή την ιστορία να τρέχουμε με πολιτικές δεσμεύσεις και τέτοια. Δηλαδή υπάρχει έγγραφο γι' αυτό. Έχουν πάρει ήδη τα λεφτά. Τα υπόλοιπα. Ναι, αλλά σαν έσοδο, κυρία Μικελή, και τα 20.904, ναι. Σαν έξοδο από Πράσινο Ταμείο είναι 17. Αν και να είναι έτσι, πάλι βλέπω μια.
1904. Έχετε σαν έσοδο και σαν έξοδο. Και σαν έξοδο, το έξοδο βλέπω τώρα, 1904 και 26. Είναι στη σελίδα 22 της ηγετικής έκθεσης, έτσι, βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Ναι, ρωτάω ότι σαν έσοδο. Σαν έσοδο είναι στη σελίδα της ηγετικής εσόδου. Και σαν έξοδο. 3. 20, 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 17.128 ευρώ. Στην εισηγητική αυτή που μου δώσετε εσείς, 4 ευρώ. Γιατί... Εισηγητική εσόδων ή εξόδων. Αυτό που διαβάζω εγώ αυτή τη στιγμή είναι εισηγητική εξόδων. Και λέει εδώ, στη σελίδα 22 πάνω-πάνω, μελέτη του ΑΠΑ νόρμου, συνεχιζόμενη μελέτη. Τα χρηματοδοτεί από το πράσινο ταμείο 1917 και το υπόλοιπο 3.741 από ιδίους φόρους. Ενώ στα έσοδα αναφέρεται 2904 μόνο το πράσινο ταμείο. Έχετε δίκιο. Θα αλλάξουμε λοιπόν τον κωδικό εσόδου και θα βάλουμε 17.122, εντάξει, εκεί θα πάει... Έχετε δίκιο. Και το άλλο. Λοιπόν, μισό λεπτά και να το σημειώσω, μην ξεχάσουμε τα... Άρα θα δεν κάνω... Λοιπόν, με ρωτήσατε για το θησέα της Καλονής, δεν υπάρχει ούτε στα έσοδα ούτε στα έξοδα. Με βάση τις οδηγίες του προϋπολογισμού, υπάρχουν σαφείς οδηγίες που λένε ότι μόνο με αποφάσεις επιχορήγησης και τα λοιπά εγγράφουμε τα έσοδα και τα έξοδα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως ξέρετε, ο θησέας το 14 πάγωσε. Και γι' αυτό το λόγο, δηλαδή με το που γίνει, με το που υπάρξει κάποιο έγγραφο από τον θησέα ότι συνεχίζεται η επιχορήγηση, εννοείται ότι θα κάνουμε αναμόρφωση. Αυτές είναι οι οδηγίες. Ό,τι είναι να εγγραφεί με αναμόρφωση. Τότε γιατί δεν αφαιρείται και το ΣΚΟΑΠ του Εξομβούργου που το έχετε να γράψει με το όνομα. Για το ΣΚΟΑΠ του Εξομβούργου ήδη τα πήραμε τα λεφτά μέσα στο Γενάρη. Υπήρχε έγγραφο, υπήρχε υποβολή λογαριασμού από την τεχνική υπηρεσία και τα έχουμε στο ταμείο μας ήδη. Νομίζω ότι εδώ είναι τραγικό το λάθος. Ότι υπάρχει χρηματοδότηση. Υπάρχει σύμβαση καταρχήν. Υπάρχει σύμβαση. Υπάρχει σύμβαση. Υπάρχει έτοιμη όρεξη. Καταργείται δηλαδή. Για ένα έργο που είναι έτοιμο να πάρει χρηματολογικού όρου και το βγάζουμε απ' έξω. Αυτό βέβαια δεν έχετε ευθύνη εσεί, κύριε Μιχελή. Αυτό είναι πολιτική βούληση τη Δημοτική Αρχή όσον αφορά τη μελέτη που αφορά τα κάθαρτα στα κάτω μέρη. Δύο συμβάσει υπάρχουν με την εταιρεία. Αυτό είναι πολιτική βούληση, κύριε Δήμαρχε. Αν δεν μπορούσατε για τον άλλο π.χ. λόγο να πει από το Θησέα. Αυτό είναι την αποφύγηση τη. Βεβαίω. Αυτό είναι αυτό δείχνει την αδιαφορία την πλήρη από την αρχή. Πάντω δεν θα είναι 12 ετή. Θα είναι πολύ πιο σύντομη η αδιαφορία. Διαφορία. Απαντήστε επί της ουσίας. Αυτό που σας είπα και απαντήστε. Σας έδωσε η υπηρεσία το πάνω. Όχι, ποια υπηρεσία. Εγώ όταν θα καταθέτουμε έγραφο, σήμερα το ερώτημα. Όταν θα έχουμε έγγραφο από το θησία θα γίνει ένα μόνο προς το θέμα όμως. Δεν είναι εκεί το θέμα. Σήμερα υπάρχει μία σύμβαση με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων για δύο μελέτες που αφορά τα κάτω μέρη τους βιολογικούς. Και βλέπω σήμερα ότι δεν υπάρχει καμία, είναι μηδέν η πρόκληση από τον προϋπολογισμό. Δηλαδή δίνεται εντολή στην. Στην υπηρεσία να διακοπούν οι μελέτες, αλλιώς τι νόημα έχει, δεν κατάλαβα. Να σταλούν μέχρι να υπάρχουν χρήματα. Δεν, με ποιο δικαίωμα το κάνετε αυτό. Όταν υπάρχει ένα συμφωνητικό, πρέπει να φέρετε πρώτα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως είπε ο κ. Πολιτική βούληση. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση. Δεν είστε, δεν αποφασίστηκε διατάσεις. Υπάρχει ένα Δημοτικό Συμβούλιο που θα πρέπει να αποφασίσει να γίνει διακοπή της σύμβασης και μετά, κύριε Δήμαρχε, εσείς να δώσω αυτή την εντολή. Φέρτε το στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ακριβώς και μετά να κοπεί αυτή. Με ποιο δικαίωμα τη δίνετε εσείς. Μήπως είναι υπεραρμοδιότητα, πιστεύετε ότι έχετε. Κυρία Μιχελή. Όχι, σε αυτό δεν κατάλαβα. Ποια είναι η άποψη της υπηρεσίας. Ναι, αυτή που είναι η διαφάνεια. Όποιον ικανοποιεί, τον ικανοποίησε. Μα αυτό δεν είναι απάντηση όποιον ικανοποιεί και όποιον ικανοποιεί. Δηλαδή τι είναι, εδώ θα παρακάσουμε τους θεσμούς. Συγγνώμη, κύριε Θεσμούς, και λέτε όποιον ικανοποιεί και όποιον δεν ξέρετε πόσες συμβάσεις έχετε υπογεγραμμένες που δεν έχετε αναθέσει. Δεν είναι, άλλη μία. Ξέρετε πόσες συμβάσεις δεν έχετε προχωρήσει από το 8, από το 9, από πότε να μην
Τα πιασυνομία. Είναι μία μελέτη που τρέχει. Υπάρχει κίνηση μέσα στη χρονιά και την περσινή. Επαναλαμβάνω, πριν γίνει ένας προϋπολογισμός, είναι υποχρέωση της τεχνικής υπηρεσίας να σας δώσει μία κατάσταση, την οποία έδινε τουλάχιστον κάθε χρόνο, με τις ανοιχτές μελέτες και τι σε ποιο κατάσταση βρίσκονταν. Και βάσει αυτής ήταν υποχρεωμένη η τεχνικο-οικονομική υπηρεσία να τα εντάξει στον προϋπολογισμό. Σήμερα, να καταλάβω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εσείς, είναι, δώσατε η οικονομική υπηρεσία, η τεχνική το έδωσε στην οικονομική, δεν σας το έδωσε καθόλου, πάρθηκε απόφαση και με ποιο δικαίωμα ρωτάω εγώ, μία εν ενεργεία σύμβαση προσωπικά τη διακόπτεται και δεν τη βάζει στον προϋπολογισμό. Αν θέλετε συμβουλευτικά να σας πω, τη διαδικασία είναι, μπορεί να διακοπεί η σύμβαση, αλλά με απόφαση, η συμβάση είναι δύο του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπάρχουν και άτομα εδώ από την Καλλιέργεια, αν ο κύριος Αλμάος είναι γνώση του και έγινε αυτό, ευχαρίστω τοποθετηθήκε μια φορά, γιατί τα έλεγα όταν ήταν από την απέναντι πλευρά. Σήμερα φαίνεται ότι δύο μελέτες έχει μηδέν χρηματοδότηση, ανάδοχος είναι η αναπτυξιακή εταιρεία Κυκλάδων και ρωτάμε το τι θα γίνει σε αυτό το πράγμα. Πριν του οικονομικού ζητήματος που ανοίγεται για, το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη μελέτη, θέλετε να πείτε και την ιστορία της μελέτης. Όχι, εγώ δεν ήμουν δημοσιογράφος. Εσείς τι χειριστήκατε. Το χώρο που έχετε βρει, πώς θα πάτε εκεί, με πόσα τηλεοστάσια, αν θα πάτε, μπορείτε να το πείτε, αν έχετε εξασφαλίσει το χώρο. Το χώρος είναι δημοτικός ο χώρος. Και να σας πείτε εάν αφήνατε το μελετητή να προχωρήσει, ας το φέρναμε εδώ, μας κάνει ενημέρωση ο μελετητής, όχι εγώ και εσείς. Γιατί εσείς λέτε τα δικά μας και εμείς τα δικά μας, αλλά εσείς η πολιτική βούληση είναι για ένα σημαντικό έργο να σταματήσει. Απαντήστε σε αυτό και αν έχετε τη δυνατότητα και θέλετε για τις οποιοδήποτε κατηγορίες, φέρτε το μελετητή στην Τίνο να κάνει μια ευρέως ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να τα πούμε όλα. Και αυτό θα γίνει. Κάντε το. Και αυτό θα γίνει. Πολλά θα λέτε, αλλά δεν βλέπω τίποτα να γίνει. Απαντήστε γιατί δεν βάζετε τη μελέτη. Εμείς περιμένουμε μια απάντηση. Γιατί περιμένω έγγραφο από το Θησέα ότι θα έχω χρήματα για να τη συνεχίσω. Εσείς είχατε όταν πήρατε τα χρήματα από το Θησέα. Όταν πήρατε τα χρήματα από το Θησέα στο τεχνικό πρόγραμμα που σας είπα ότι είναι παράνομο από το αθλητικό κέντρο της Καλονίας να τα βάλετε σε άλλο έργο και ήταν νόμιμο και είχατε έγγραφο. Το τακτοποιήσαμε και εσείς. Δεν είναι, μα τότε γιατί έχετε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μην ξεχνάτε ότι σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εγώ δεν τρέπομαι ούτε να ζητήσω βοήθεια ούτε να πέσω πράγματα που δεν γνωρίζω να ζητήσω ενημέρωση. Σας είπα και στην Οικονομική Επιτροπή, κύριε Πρωτηρά, ότι επικαλούμε και την εμπειρία σας ως καλλικρατικός δήμαρχος, γιατί εγώ είμαι καποδιστριακός. Και φαντάζομαι... Δεν είναι θέμα εμπειρίας να μπει μια μελέτη, σας είπα απλά πράγματα. Όχι, και φαντάζομαι να το δέχεστε αυτό. Εκτός αν δεν θέλετε να βοηθήσετε το Δήμο και το νησί. Κοιτάξτε να δείτε, εάν δεν είχαμε βοηθήσει σήμερα, κύριε Αρπανέ, κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, κύριε Δαλόνια, συγγνώμη. Αν δεν είχαμε βοηθήσει σήμερα, ξεχνάτε ότι κάναμε μια οικονομική επιτροπή η οποία στην ουσία αναβλήθηκε σαν να μην υπάρχει απόφαση. Εδώ είναι ο κύριος Φόρτο μας και οι υπόλοιποι της οικονομικής να διαψεύσω τη λόγια, γιατί σας έδωσα δύο ζητήματα. Γιατί η οικονομική επιτροπή συντάσσει, κύριε Κολυτερά. Συντάσσει, βέβαια, γιατί σας έδωσα δύο ζητήματα. Συντάσσει. Αφήστε με να είναι μετά. Όταν συντάσσει μπορεί και να αναβάλει, μπορεί και να προχωρήσει, μπορεί και να ψηφίσει. Το δύο σοβαρές, τα δύο σοβαρές, για να δείτε πώς βοηθήσαμε. Γιατί αν πηγαίνατε με τον προϋπολογισμό που φέρετε, δεν παίρνουσε ποτέ. Σας έδωσα δύο θέματα. Με ποιο δικαίωμα κόβεται το εθνικό πρόγραμμα και το δεύτερο αυτό το θέμα που θέσατε χθες με το θέμα της, του νομικού προσώπου που φέρατε απόφαση. Εδώ για να μειώσετε ό,τι γράφει το ΦΕΤ. Δεν βοηθήσαμε σε αυτό. Και σήμερα εδώ είμαστε βοηθητοί να βοηθήσουμε θέλουμε. Πείτε μας. Ωραία, έγινε λάθος και δεν βγήκανε. Υπάρχει πολιτική απόφαση να διαφέρει. Όχι, εγώ έτσι ενημερώθηκα, έτσι λέω. Όταν έχω τα χρήματα του Θησέα, τότε θα συνεχίσω και μα. Συγγνώμη, ξέρετε τι λέτε τώρα, δηλαδή. Ότι όταν δημοπρατήσετε ένα έργο, ότι όταν δημοπρατήσετε ένα έργο και υπάρχει μία σύμβαση. Σύμβαση με ποιον? Με την αναπτυξιακή εταιρεία και κράτη από τις δύο μελέτες. Και πώς πληρώνεται η σύμβαση αυτή? Πώς πληρώθηκε? Πώς πληρώνεται? Πώς πληρώνεται? Με τιμολόγιο κανονικά. Ναι. Με χρηματοδότηση. Από το Θησέα.
Και αν δεν έχεις χρηματοδότηση από τη ΣΕΑ, τι κάνεις. Σε ρωτάω, σαν... Μα δεν, είναι να σας πω κάτι... Τι κάνεις όταν δεν έχεις χρηματοδότηση. Να σας πω, ό,τι έγινε στο έργο, στην... παρατάδο κακιά σκάλα, όταν κόπηκε η χρηματοδότηση, ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Εξωμβούργου, διέκοψε τη σύμβαση με τον εργολάβο λόγω ότι δεν υπήρχε χρηματοδότηση και όταν ξαναεπτάνησε η χρηματοδότηση, είπαμε θα συνεχιστεί το έργο. Το ίδιο θα γίνει και τώρα. Γιατί είναι αυτό, όμως έπρεπε να το κάνετε πριν τον προϋπολογισμό. Τι να κάνουμε, τώρα το βρήκαμε μπροστά μας. Ήταν στα πλαίσια της ενημέρωσης καλής που είχατε κάνει. Συγγνώμη τώρα, είναι δυνατόν, τότε θα παρακαλέσω πολύ να έρθει ο μελετητής. Παρακαλώ να έρθει η τεχνική υπηρεσία. Παρακαλώ. Υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας που παρακολουθεί το έργο πρέπει να είναι η κυρία Λαζούρα. Και να μας ενημερώσει εάν δώσανε ένα παρακαλώ. Τι σας είπα, ρε παιδί. Κύριε Ξενόπουλε, αν σας έδωσαν τη μελέτη, αν σας έδωσαν τη σύμβαση με τις δύο μελέτες τις συγκεκριμένες. Ή ρωτώ την οικονομική υπηρεσία, σας δόθηκαν αυτές οι μελέτες από την τεχνική. Ναι, μας έδωσαν, μας δόθηκαν. Δεν άκουσα. Σας δόθηκαν. Ναι, μας δόθηκαν. Με εμένα τουλάχιστον δόθηκαν. Επομένως είναι η πολιτική απόφαση που κόπηκαν. Δεν είναι τίποτα. Μην μιλάτε για ενημέρωση τότε. Δεν είπα εγώ ότι δεν μου δόθηκαν ενημέρωση. Μα εσείς λέτε να σας κάνω ενημέρωση. Σε αυτό που σας δίνει η υπηρεσία θέλετε και ενημέρωση. Σας λέω λοιπόν, όταν και αυτή είναι η απάντηση. Δεχούμενοι καλώς. Δεν είναι δεχούμενοι, πάμε παρακάτω. Όταν θα έχω τη χρηματοδότηση από το ΘΥΣΕΑ θα συνεχίσει η ενημέρωση από το μηχανικό. Θα γίνει και όταν πρέπει να γίνει και διακοπή τη σύμβαση, θα γίνει διακοπή τη σύμβαση με την τεχνική εταιρεία. Μέχρι εκεί. Θέλετε να το κρατήσουμε μέχρι αύριο να το ξανασυζητάμε. Επόμενο. Κυρία Μιχελίνη. Ακούστηκε βεβαίως και το λέω ενώπιον όλων. Κυρία Μιχελίνη, νομίζω ότι πρέπει να απαντήσουμε σε μια ερώτηση διευθύνσης που κάνει για τις περιορίες. Όχι μόνο. Το για το πράσινο ταμείο, να πούμε λίγο για τα έργα υποδομής. Λοιπόν, αυτά να σας εξηγήσω τι έγινε. Εκόπηκαν τιμολόγια, πήγανε στην υπηρεσία επιτρόπου, θεωρήθηκαν από την υπηρεσία επιτρόπου, βγήκε χρηματικό έλεγμα. Θεωρήθηκαν από την υπηρεσία επιτρόπου. Ξέρετε κάτι παραπάνω για το πράσινο ταμείο. Όχι έτσι, το λέω. Μήπως ξέρεις κάτι παραπάνω για το πράσινο ταμείο. Παραπάνω σαν τι. Ξέρω εγώ ποιος είναι ο πρόεδρος, πώς λειτουργεί το πράσινο πρόεδρος ταμείο. Ο πρόεδρος ήταν Βασιλείου, λέγεται ο πρόεδρος. Κανονικά το πράσινο ταμείο λειτουργεί όπως όλα τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Ευρωπαϊκό πρόγραμμα είναι. Γιατί τι πρόβλημα δημιουργήθηκε. Κανένα. Λοιπόν. Εσείς τι ξέρετε παραπάνω. Εγώ τίποτα. Ρωτάω εσάς, εγώ είμαι καινούριο δημαρχός. Ίσα-ίσα, το μόνο που ξέρω είναι ότι πανελλαδικά οι μόνες μελέτες που μπήκανε στο πράσινο τομείο ήταν αυτές οι δύο του... Πότε? Πότε μπήκανε, αν θυμάμαι καλά, τον Απρίλιο. Και τι κάνατε μέχρι τον τέλος Αυγούστου? Εννοείται, τι θέλετε να κάνουμε. Τι θα έπρεπε να κάνει σαν δημοτική αρχή μέχρι τέλος Αυγούστου? Πότε πήραμε την οριστική ένταξη, ξέρετε? Ο Υπουργός Ζαλέκης, πότε Απρίλιο πήγε. Δεν είναι οριστική ένταξη. Στείλαμε τα ελληνολογητικά, η οριστική ένταξη ήρθε τον Αύγουστο. Κοιτάξτε τον καθό. Λοιπόν, κρύφτηκαν τα χρηματικά εντάλματα από την Υπηρεσία Επιτρόπου και η διαδικασία ήταν που ήθελε το Πράσινο Ταμείο να στείλουμε αντίγραφο το χρηματικό εντάλμα του θεωρημένου μαζί με όλα τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Αυτά έγιναν τελευταίες μέρες του έτους. Τα στείλαμε στο Πράσινο Ταμείο με αντίγραφο τιμολογίου και περιμένουμε τη χρηματοδότηση. Οπότε αυτά βρίσκονται στον 81-23. Στο μελέτες, έρευνες, στα ΠΟΕ δηλαδή, τα 150... 4.000. 44. Σε ποιο κωδικό? 81-23. Όσο αφορά τις υπερορίες του τακτικού προσωπικού, η απόφαση αυτή που είδατε στο διάβια είναι απόφαση καθιέρωσης ανώτατου ορίου, που είναι το ανώτατο όριο, είναι 20 ώρες για τον καθένα, αν δεν κάνω λάθος, το μήνα, το ανώτατο. Το αν θα τα πάρει ή όχι, είναι άλλη ιστορία. Άρα εμείς τον προϋπολογισμό. Το είπα για την απόφαση που λέμε. Ναι, η απόφαση είναι. Έτσι έπρεπε να το τυπικό έτσι είναι. Η απόφαση είναι το ανώτατο όριο. Το ουσιαστικό
είναι στον απολογισμό. Είναι στον απολογισμό. Είναι στον απολογισμό. Είναι στον απολογισμό. Ο κ. Ξενόπουλος ζητήσει τον λόγο για ερωτήσεις. Κ. Ξενόπουλος, υπάρχει θέλετε ερωτήσεις. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κ. Δημαρχό. Εγώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δημαρχό. Βλέπω εδώ στον προϋπολογισμό, βλέπω ότι δεν υπάρχει καθόλου, το είπε βέβαια και ο ίδιος, δεν υπάρχουν καθόλου χρήματα για τη μεταφορά των δεμάτων του δεματοποιητή, όπως δεν υπάρχουν και καθόλου χρήματα για τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων. Έχουμε, είναι εδώ και 5-6 μήνες στο αυτοκίνητο και η Κάδη στην Τίνο. Το μόνο που έμενε είναι να τακτοποιηθεί ο χώρος, χρηματοδότηση υπήρχε για το, για το πού θα μαζεύονται τα ανακυκλώσιμα για να φορτώνονται να φεύγουν, να πηγαίνουν στον προορισμό τους. Δεν βλέπω ούτε καν στον προϋπολογισμό κωδικό για τη μεταφορά στα ανακυκλώσιμα. Και θέλω να πω, να μας πει πώς σκέπτεται να διαχειριστεί το θέμα των δεμάτων στα σκουπίδια, γιατί ο χώρος που είναι αδειοδοτημένος αυτή τη στιγμή προκειμένου να τοποθετούνται τα δέματα είναι συγκεκριμένος και δεν παίρνει ούτε επεκτάσεις ούτε τίποτα, εκτός αν αδειοδοτήσουμε καινούριους χώρους. Αλλά και από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι τα δέματα έχουν ένα χρόνο λήξης που θα αρχίσουν να δημιουργούν θέμα περίπου 18 με 20 μήνες. Ήδη τον άλλο μήνα κλείνουμε χρόνο και πιστεύω ότι εκεί πέρα θα δημιουργηθεί ένα θέμα. Και επειδή, όπως και να το κάνουμε, το θέμα του χιτή είναι, ναι, έχει πάρει μια δρομολόγηση, αλλά είναι πάρα πολύ μακριά ακόμη για να σκεφτόμαστε ότι θα μπορούμε να πάμε τα δέματα στο χιτή και τέλος πάντων έστω και ας καθυστερήσουμε λίγο και ας ανοίξουν και μερικά δέματα, μπορεί να τα ξαναδέσουμε. Νομίζω ότι πρέπει, είναι βασικό θέμα να βρεθεί μια λύση προς τη μεταφορά. Δεν βλέπω δηλαδή ότι μπορούμε να τα τρενάρουμε εκεί πέρα μέχρι να υλοποιηθεί ο δεματοποιητής, ο χιτή, γιατί εγώ η προσωπική μου άποψη είναι ότι όσο και καλά να πάνε τα πράγματα, αυτή η δουλειά θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια. Αυτό ήθελα να μας απαντήσει ο Δήμαρχος και εδώ θα ήθελα εγώ προσωπικά και μια απάντηση από την πρόεδρο του τοπικού του Αγαπιού, η οποία ξαναεπανέρχομαι στα χτεσινά. Προεκλογικά μας έλεγε ότι το Αγάπη είναι χωριό αξιόλογο και καλό και πράγματι. Η συγκεκριτής είναι ο Δήμαρχος. Είναι ειδική συνεδρία, είστε πολύ έμπειρος, χθες επαγγελίζασαν ότι είσαστε 28 χρόνια. Και πράγματι, και πράγματι, κύριε. Ξέρετε ότι δεν γίνεται. Και πράγματι, τελειώνω, κύριε. Δεν θα απαντήσει, κύριε. Τελειώνω να μην απαντήσει. Και εσείς δεν θα κάνετε ρωτήσεις. Και ότι το χωριό δεν είναι, κύριε. Σας παρακαλώ, σας φέρετε τον λόγο. Όχι, είστε τώρα εκτός θέματος. Εκεί θα κατατήσει η κατάσταση. Τώρα είστε εκτός θέματος. Ωραία, είμαι εκτός θέματος. Είμαι εκτός θέματος. Σταματάω. Όμως θέλω να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι επειδή εκεί που έγινε ο δεματοποιητής, το σταματάω το πρώτο και λέω ότι επειδή εκεί που έγινε ο δεματοποιητής ήμουνα ένας από αυτούς που ψήφισα για να πάει και ένας από τους ενεργητές για να βρεθεί ο χώρος έστω συγκεκριμένος αυτός, ήμουνα μέσα στα πράγματα τότε που έγινε αυτή η δουλειά εκεί πέρα και επειδή θεωρώ ότι η ευθύνη μας όταν θα αρχίσουν να ανοίγουν τα δέματα εκεί πέρα θα είναι τεράστια, όχι μόνο η δική σας που διοικείτε σήμερα, αλλά και η δική μας που τα πήγαμε τότε εκεί. Θα έχουμε, ναι, κάπου θα πηγαίναμε όμως, ναι, και κάπου θα πηγαίναμε. Εάν δεν ήταν εκεί, θα ήταν στην Καλονίκα ή θα ήταν στο Μαλατάδο ή θα ήταν στον Πύργο. Κάπου θα πηγαίναμε. Η ευθύνη λοιπόν είναι και δική μας όταν θα έρθει το πρόβλημα μπροστά μας. Σήμερα είναι δική σας γιατί διοικείτε, αλλά θα εγώ σας πω λοιπόν τι σκέφτομαι και πώς θα προσπαθήσω να το λύσω. Καταρχήν για τα... Θα κάνω μια ερώτηση, κύριε Πρόεδρε. Ναι, συναφή. Για αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως στην υπηρεσία. Να απαντήσω να δω και μετά. Θα είναι και αυτό μας. Ναι, άντε κάνει. Πώς διακόπτεται μια σύμβαση που έχει γίνει, τι πρέπει να γίνει για να διακοπτεί μια σύμβαση που έχει γίνει για αυτές τις μελέτες που έχουν. Πώς διακόπτεται. Όπω η κόπη τη Καρδιά Κάλε, το είπε ο Κουρδιλάκη. Έχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν. Υπάρχει πρόσφυγα. Και αποζημίωση μετά στον Γολάβο.
Όπως διακόπηκε και της Σκακιάς Σκάλας. Της Σκακιάς Σκάλας και παραδόσης. Το διακόπηκε τελείως. Ποιο παιδί μου. Τις συμβάσεις αυτές. Τις. Μέχρι να έχω χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση κύριε Δήμαρχε και τώρα. Από αυτά που βρήκα περίσσεμα. Γιατί λίγα βρήκα. Λοιπόν, ως προς τα ανακυκλώσιμα. Βεβαίως η ΚΑΔΗ και το πρόγραμμα ανακύκλωσης το ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί το τρέξατε κάποια στιγμή και θα έπρεπε τουλάχιστον να το είχατε πιο όριμο αν και οι εξαγγελίες σας έλεγαν τότε ότι θα λειτουργούσε και εγώ θα το βρίσκα εν λειτουργία το πρόγραμμα ανακύκλωσης. Εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη φάση των της ολοκλήρωσης των μελετών για το σταθμό μεταφόρτωσης και βέβαια πρέπει να τροποποιηθεί και η σύμβαση νοικίας του χώρου για να γίνει εκεί ο σταθμός μεταφόρτωσης όπως είχατε προβλέψει στην Άγιο Νικήτα προκειμένου να αναπτυχθεί το πρόγραμμα ανακύκλωσης γιατί το να αναπτύξω τους κάδους που και εσείς δεν είχατε αναπτύξει και να μην ξέρω τι θα τα κάνω τα ανακυκλώσιμα και πού θα τα πάω έτσι. Πάμε παρακάτω. Ένα λεπτό. Θα διαφωνήσετε μετά, να τελειώσω. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Αν κάπου. Κύριε Κωτηρά, θα τοποθετηθεί, θα δώσω το λόγο. Αφήστε να ολοκληρώσει ο Δήμαρχος. Ως προς το χώρο της τοποθέτησης των θεμάτων, βεβαίως είμαι αναγκασμένος εκ των πραγμάτων, δεν υπάρχει άλλη λύση, να προχωρήσω σε αδειοδότηση, ενοικίαση και κάποιου διπλανού χώρου. Προκειμένου να τοποθετηθούν και νέα δέματα, γιατί ήδη σχεδόν έχει κουραστεί ο χώρος. Δεν υπάρχει άλλη λύση, εκτός αν έχει και η εμπειρία σας έχει να προτείνει κάτι άλλο. Αν έχει να προτείνει η εμπειρία σας κάτι άλλο, να το ακούσω και να προχωρήσω προς τα εκεί. Ως προς τη μεταφορά, υπάρχει τουλάχιστον η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΙΠΚΑ υποσχετική ότι θα χρηματοδοτηθεί η μεταφορά των σκουπιδιών. Γι' αυτό δώσαν και τις προσωρινές αδειοδοτήσεις, προσωρινή λύση αδειοδότηση των δηματοποιητών για να γλιτώσει η χώρα τα πρόστιμα από τους ΧΑΔΑ. Ως προς τα σημερινά ανακυκλώσιμα, αυτά που παράγονται σήμερα ειδικά στην περιοχή του Πύργου, ένα λεπτό. Βλέπετε ένα ψέμα. Τι? Την απόφαση του ΙΠΚΑ την έχω διαβάσει. Δεν αναφέρει μέσα ρητά ότι η μεταφορά των στερεών είπα... αποβλήτων είναι καθαρά θέμα του φορέα που τα μεταφέρει. Αυτό το λέει. Εγώ σας μεταφέρω. Ένα λεπτό γέννη. Σας μεταφέρω τι μας έλεγε η πολιτική ηγεσία του ΙΠΚΑ. Φαντάζομαι τα ίδια μετέφερε και η τότε πολιτική ηγεσία στον κύριο Κρουδίρα. Διαφορετικά θα είχε κάνει και εκείνος μια πρόβλεψη μεταφοράς δεμάτων. Με κάποιο τρόπο. Εκτός αν πάλι λάθος τα λέω. Λάθος τα λέτε. Δεν πειράζει. Ας τα λέω λάθος εγώ. Θέλετε να σας απαντήσω. Όχι. Να τελειώσω. Και ως προς τα ανακυκλώσιμα τα σημερινά, επειδή υπάρχει τώρα με ένα πρόσφατο νόμο του Δεκεμβρίου ένα θέμα με τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων, προσπαθούμε να το λύσουμε εν πάση περιπτώσει και να δοθούν οι σχετικές διευκρινήσεις. Προς το παρόν θα τα δώσουμε στην ΚΙΝΣΕΠ. Θα τα δώσουμε στην ΚΙΝΣΕΠ προς το παρόν. Μέχρι λύσεις του θέματος και της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων. Και πώς θα το δεχτεί αυτό η ΑΕ. Να βγάλετε τα ρεύματα των κάδων που μας έχουν κάνει χορηγία. Και τι θα κάνουμε. Το αυτοκίνητο το δικό μας θα τα μεταφέρουμε. Αυτά τα πράγματα που δεν μπορεί να γίνει. Κύριε, σε συμφωνία με την κύριε, στην τοποθέτησή σας, θα μιλήσει ο κύριος Σόχος, είμαστε ακόμα στο των ερωτήσεων και μετά την τοποθέτησή σας θα έχετε επαρκή χρόνο. Μία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να κάνω ακόμη μία ερώτηση. Παρακαλώ. Γιατί πρέπει κάποια πράγματα, κύριε Δήμαρχε, να τα ξεκαθαρίσουμε και να μην γίνεται παραπληροφόρηση στον κόσμο. Γιατί δεν ξέρω εάν η παραπληροφόρηση. Όσο πιο καθαρά μπορώ να. Ναι, δεν ξέρω εάν η παραπληροφόρηση είναι εντεχνή, δηλαδή είναι φτιαχτή ή είναι αθώα, ξέρω εγώ. Προχθές μιλούσα με τον κύριο
το φίλο μου, τον κύριο αντιδήμαρχο, τον κύριο Ριάννα, το φίλο μου. Είπαμε, έχετε μια ιδιαίτερα αγάπη σε μεταξύ σας. Ο οποίος και μπροστά σε άλλους ανθρώπους, ο οποίος επέμεινε ρητά και κατηγορηματικά ότι ο λόγος, γιατί εγώ τον προϋπολογισμό τον είχα ξαναπάρει προτού την αλλαγή και τον είχα δει, ότι ο λόγος, όταν τον ρώτησα γιατί δεν βάζεται στον προϋπολογισμό χρήματα για τη μεταφορά των δεμάτων, η απάντησή του ήταν ότι απαγορεύεται και με συμβατικό και με ιδιωτικό πλοίο να μεταφερθούν τα δέματα. Και εγώ επέμενα ότι με συμβατικό το καταλαβαίνω. Αλλά όταν θέλει ο Δήμος να φέρει ένα πλοίο κάτω και να τραβήξει 5 ταλίτσες, να κουβαλήσει πάνω στο μόνο τα δέματα και να τα φορτώσει όπως φορτώνουμε τα μοχάλικα και το ένα και το άλλο, πού απαγορεύεται. Συνέχισε λοιπόν ο κύριος Οργιάνος να λέει ότι εκ του νόμου απαγορεύεται και μεταφορά δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να περνάμε τέτοια πράγματα στον κόσμο. Ότι ναι, μεν στήσαμε ένα δεματοποιητή, αλλά απαγορεύεται. Να λέμε ότι δεν υπάρχουν λεφτά, να λέμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, το καταλαβαίνω. Αλλά εκ του νόμου απαγορεύεται με οποιοδήποτε μέσο αντιδήμαρχος στο καφενείο να το λέει, νομίζω ότι η παραπληροφόρηση είναι ή δεν ξέρω τι μπορεί να. Αφού επιτρεπόταν, γιατί δεν το κάνατε εσείς. Γιατί δεν νοικιάσετε εσείς. Κύριε Ιωάννη, έχουμε τον προϋπολογισμό τώρα. Έχουμε τον προϋπολογισμό τώρα. Παραδείγμα 4.000 δέμα. Κύριε Ιωάννη. Γιατί. Μπορώ να έχω τον λόγο. Παρακαλώ. Να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε. Προσωπικού είπατε. Προσωπικού είπατε. Λοιπόν, ένα λεπτό. Ένα λεπτό θα βοηθήσω. Άντε, θα βοηθήσω. Θεωρώ ότι είναι ένα θέμα που αφορά την Τίνο και το πιστεύετε, κύριε Οριάννε. Σταματήστε την παραπληροφόρηση. Σταματήστε την παραπληροφόρηση. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε ένα-ένα. Και σας διαβάζω. Εκτός, αν θέλετε, να κάνετε το παπαγαλάκι και να καταφέρετε ότι σας αρέσει. Το παπαγαλάκι τότε, αν δεν κάνετε το παπαγαλάκι, να είστε καλά ενημερωμένο. Ο νόμος πέρασε και σας διαβάζω το άρθρο. Θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων. Πότε? Είναι Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι, πότε λέω, για την ημερομηνία. Δεκέμβριο. Τότε πώς θα τα μεταφέρω εγώ, δεν επιτρέπονται. Ζητήστε συγγνώμη. Εγώ να ζητήστε συγγνώμη. Χωρούσες. Ζητήστε συγγνώμη. Ένα λεπτό. Μπορούσες να τα μεταφέρεις εκτός επιβατικής ακτοπλοείας. Αφήστε, όχι, καθόλου. Κάνεις λάθος. Άβρισκες μόντωση και δεν τα πήγαινες. Μόνο τα ανακυκλώσουμε. Σας λέω, επιτρέπεται η φόρτωση, εκφόρτωση και θαλάσσια μεταφορά αποβλήτων σε περιβαλλοντών των ρευμάτων αποβλήτων που επίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση με επιβατικά οχηματαγωγά, φορτηγά και φορτηγά οχηματαγωγά πλοία στα τακτικά δρομολόγια, σε δρομολόγια ειδικής ή ολικής ναύλωσης και σε ειδικά δρομολόγια άνευ επιβατών. Θα φέρει κόσμο. Άνευ επιβατών. Για τη συσκευασία πρέπει να είναι συσκευασμένα για να μεταφερθούν και τα ανακυκλώσιμα και τα σύμπηκτα και η δαπάνη της θαλάσσιας μεταφοράς αποβλήτων βαρύνει τους αντίστοιχους φορείς αποστολής των αποβλήτων. Αποκλείσεις σχετικά με την υποχρεώση θαλάσσιων μεταφορές θαλασσών επιτρέπεται, είναι επιτρεπτές, είπαμε, με το ειδικό καθεστώς που απολαμβάνει λιγότερα νομίζω από τις οπτικές περιοχές. Να σας πω. Από τον προϋπολογισμό που έχετε μπροστά σας. Αφήστε με να ρωτήσω. Μπορείτε να μου βρείτε 300.000 να το βάλω στο κωδικό μεταφορά. Πόσο θέλετε. Αυτό θα μεταφέρετε μια μέρα όλα. Αυτά μεταφέρονται, έχουν ένα χρόνο. Και τι θα βάζω, 10.000 σε προϋπολογισμό. Έχω βάλει 50, ξέρω τόσο πολλά. Κύριε Δαλόγη, αφήστε να το πληρώσω. Και γελάτε με αυτά που σας λένε η κυβέρνηση. Παρακαλώ. Δεν γελάω. Παρακαλώ. Εγώ και έχουμε πιο πολύ από εσά. Έδωσα το λόγο στον κύριο Κουμπιά. Γιατί δώσατε την πατάτα του καυτή και εγώ την βαστάω. Λέω και το εξής. Καταρχήν μιλάτε για διοδοτημένο χώρο. Για διοδοτημένο χώρο. Ο χώρος ο διοδοτημένος, μέσα στο Μάρτιο είμαστε υποχρεωμένοι τα πρώτα θέματα να μεταφερθούν. Γιατί η άδεια που έχουμε είναι χώρα συναπόθεσης των συγκεκριμένων παλετών για ένα χρόνο. Με το που λίγο χρόνος πρέπει να μεταφερθούν. Επομένως, το να επεκταθείτε από κάτω, αν δεν μεταφέρετε αυτά που λίγουν, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι νόμιμος ο χώρος. Τόσο το πόνο υπηρεσίες δεν το πείτε, ούτε εσείς ούτε εγώ. Γιατί έχω τους περιβαλλοντικούς. Εντάξει, εσείς δεν είστε ο Θεός, ούτε υπηρεσίες. Υπάρχει την περιβαλλοντική. Θα περιμένουμε την αδειοδότηση. Αν μας το πούνε, θα δούμε. Υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθούν τώρα, και σας το λέω, έπρεπε να υπάρχει μια, τουλάχιστον να διερευνήσουμε τη δυνατότητα, βάζω ένα ποσό στον προϋπολογισμό. Και τρίτον, όσον αφορά τα ανακυκλώσιμα, να σας πω το εξής.
Για, δεν χρειάζεται. Υπάρχει μια διαφορά. Πήραμε ένα αυτοκίνητο και τους κάλους. Υπήρχε δυνατότητα να... Εμείς είχαμε έτοιμη και τη μελέτη, πιστεύω να την βρήκατε. Υπήρχε και χρηματοδότηση στον προϋπολογισμό με 20.000. Λοιπόν, αν δεν έχεις αδειοδοτούμενο χώρο, όπως δεν έχουμε εμείς στην Τίνο για τα ανακυκλώσιμα, μέχρι να αποκτήσουμε ο χώρος στον Άγιο Νικήτα, που εμείς όταν πήραμε το χώρο, το πήραμε γι' αυτό χωρίς επέκταση, δεν χρειάζεται επέκταση, γιατί άκουσα τώρα ότι πρέπει να επεκταθούμε και να νοικιάσουμε και άλλο χώρο, τότε ο χώρος αυτός ήταν αυτός που προβλέπεται από τη διαχειριστική αρχή για να ενταχθεί το συγκεκριμένο έργο και για να πάρουμε την αδειοδότηση ως ΜΑ χώρος μεταφόρτωσης. Λοιπόν, μέχρι να γίνει να αδειοδοτήσουμε το χώρο μεταφόρτωσης, η ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης έχει δύο τρόπους. Εάν είχαμε τον αδειοδοτημένο χώρο, δεν είχαμε καμία ανάμειξη. Μαζεύαμε εμείς με τους κάδους και με το αυτοκίνητο που μας είχαν δώσει τα ανακυκλώσιμα και έρχονταν η ίδια η εταιρεία με δική της ευθύνη και τα έπαιρνε. Ενημερώνονταν η εταιρεία, έφερνε κοντέρνια καινούργια, άφηνε το άλλο, έπαιρνε το άλλο και φεύγανε τα ανακυκλώσιμα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει αδειοδοτημένος χώρος σχετικά στο νησί, η διαδικασία έχει ως εξής. Λέει στον Δήμο, είναι δική σου αρμοδιότητα να τα μεταφέρεις, δηλαδή κάνεις εσύ το διαγωνισμό και εγώ σου πληρώνω για το κάθε τόνο ανακυκλώσιμο που έρχονται 60 ευρώ τον τόνο. Είναι το ποσό που χρειάζεται περίπου και ο μεταφορέας για να πάρει τα ποσά. Πάνω σε αυτή τη λογική είχε γίνει η μελέτη, υπήρχε. Υπάρχει δυνατότητα να φύγουν τα ανακυκλώσιμα και όταν λέτε την. Όχι, το... τα τροποποιητικέ. Okay, η μόνη διαφορά που υπάρχει σε αυτό είναι το εξής. Η ΕΤΑ λέει το εξής, ότι μαζί με τα ανακυκλώσιμα θα έρθει και μια ποσότητα σύνδεκτα, δηλαδή απορρίμματα που δεν είναι για ανακυκλώσιμα. Και έχει την υποχρέωση ο κάθε Δήμος αυτά να τα πάρει πίσω. Σας γιατί πέρυσι η Μύκονος έκανε το εξής, μαζί με τα ανακυκλώσιμα έστελνε και σύνδεκτα. Επομένως, με τα σύνδεκτα πλέον, τα σύμμικτα δεν τα παίρνουμε πίσω, τα πάνε σε τελικό αποδέκτη και μας τα χρεώνουν. Έχει νέα σύμμικτα. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Έχει τροποποιητική σύμμαση. Εγώ ρωτάω, γιατί δεν μπήκε αυτό το ποσό στον προϋπολογισμό να ξεκινήσουμε την ανακύκλωση στο νησί. Ποιο ποσό? Το ποσό που χρειάζεται η ελληνική εταιρεία ανακύκλωσης για να προχωρήσει. Σας είπα, μας είχα στείλει έτοιμη σύμβαση. Η μόνη μας διαφορά ήταν που τι θα γίνουν τα σκουπίδια που πηγαίνουν μαζί με τα ανακυκλώσιμα. Δια της αναμορφώσεως όταν θα μας έτοιμε. Δεν θα βάζω ποσά να δεσμεύω προϋπολογισμό, τα έχουμε πει αυτά. Και για ένα τόσο σοβαρό θέμα θεωρείτε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Όταν βγαίνετε στο πνευματικό και λέτε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξεκινήσουμε σας άφησα επειδή είπατε προσωπικού στον κύριο Ριάννο. Σε ένα τόσο σημαντικό θέμα θα το κάνουμε με... Καταχράστε. Παρακαλώ κύριε Σόχο, ερωτήσεις όπως έχετε ζητήσει εδώ. Για να ηρεμήσουμε λίγο. Και όχι αντιπαλότητες τώρα για... Αν εμείς τα κάναμε καλά χθες και σήμερα δεν γίνονται καλά, και ειλικρωτικά την πατάτα που είσαι ο Δήμαρχος την έχετε παραδώσει. Τι κάθεστε και λέτε τώρα. Τι κάθεστε και λέτε. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, παραδώσουμε το πρωθυπητικό. Παρακαλώ σε ρωτήσεις. Εγώ χαίρομαι που επιτέλους έγινε μια προσπάθεια τόσο από τον Δήμαρχο όσο και από την Οικονομική Υπηρεσία να μαζευτεί λίγο ο προϋπολογισμός και να μην είναι τόσο πλασματικός, τόσο ψεύτικος. Και μακάρι τα 8,5 εκατομμύρια όπως δηλώθηκε ότι είχαμε τελικά, κλείσαμε το 2014, μακάρι στα επόμενα έτη να φτάσουμε στα 12,5 που προβλέπουμε τώρα. Εμένα το ερωτηματολόγιο μου και αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι να βοηθήσουμε τον προϋπολογισμό να ανεληφθεί σωστά και τα έσοδα, Δήμαρχε και Πρόεδρε, να τα μπορέσουμε να πάρουμε για να βγούμε παλικάρια. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω το εξής. Βάλαμε στα ΠΟΕΤΑΚΤΙΚΑ ότι υπάρχει μια οφειλή από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστίας Τίνου 220.000 για το 2014. Για το 2015 γιατί δεν προβλέψαμε ανάλογο. Δεν γίνεται. Κάθε έτος αυτά δίνονται και αφορούν το προηγούμενο έτος. Α, υπερολογιστικά. Είναι απολογισμός. Οκ, δεν το ήξερα αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τις αποτίσεις ΠΟΕ, έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσό που πάει στο 1,5 εκατομμύρια κτλ. 1,274. Από αυτά λοιπόν έχουμε ανταποδοτικά γύρω στα 660 χιλιάρια.
Ένα αυτό. Ένα δεύτερο, έχουμε 400. Ναι, έλα. Να πω εδώ τις απαιτήσεις παρελθόντων οικονομικών ετών. Είναι αυτό που λέω, το χρήματα δεν υπάρχουν, γιατί κανένας δεν φρόντισε να υπάρξουν. Δηλαδή, δεν φροντίσαν την εισπραξιμότητα ή τις μεθόδους εισπραξιμότητας ή την πίεση για την εισπραξιμότητα. Να μου πεις, θα κάνεις εσύ ορφανέ του Μαυραγάνη ή του Στουρνάρα. Εν πάση περιπτώσει, μεταξύ των άλλων είναι και αυτός ο ρόλος μου. Μεταξύ των άλλων. Γι' αυτό εξελέγει. Δήμαρχος να κάνω και αυτό μεταξύ των άλλων. Αυτό είναι 274 λοιπόν. Ένα ποσό περίπου 450.000, αν είμαι πρόχειρος. Είναι από μισθώματα. 441. Και βάζω και εγώ το ερώτημα. Γιατί δεν κάνατε τις ενέργειες τότε που έπρεπε να τις κάνετε. Ούτε το ποσό να φτάσει σε αυτά τα πιστεώνετα νούμερα, αλλά και όσο μπορούσε να έχει εισπραχθεί. Λέω. Σύμφωνα. Ναι. Και τι κάνουμε στην ουσία. Εσείς δεν κάνουμε. Κάνει νόμος από τα κοιτάξει. Εσείς στις δικές σας εκθέσεις, κανένα τρίμηνο, προτείνετε λύσεις. Δεν είδα. Κάτι πρέπει να κάνουμε, εν πάση περιπτώσει, έτσι. Αν δείτε στην συλλογική έκθεση, δεν έχει προηγητά, έτσι, των εσόδων. Όχι, δεν έχω πρόβλημα. Λοιπόν, εκεί η ομάδα λένε ο ΚΑΠΑ32 σε συνδυασμό με εγγραφή στον ΚΑΠΑ85. Το 85 είναι προβλέψεις, είναι στο κομμάτι των εξόδων, προβλέψεις μιας πράξης των απαιτήσεων. Είναι, λέμε, η ομάδα εσόδων 2, που μας γνωστοποιεί και από το παρατηρητή της οικονομικής επιτέλειας στον ΟΤΑ, και μας λέει ότι το ποσό είναι 240-137, δηλαδή εμείς έπρεπε ο συνδυασμός του 32 με το 85, η διαφορά τους να βγει 240-137, στο δίνουμε στο λεπτό. Και αυτό έχουμε γράψει. Δεν μπορούμε να γράψουμε κάτι άλλο. Και το παρατηρητήριο ξέρει τι πραξιμότητα έχουμε και ξέρει τις προβλέψεις. Τη φαλή. Τα αποδοτικά μα είναι 660 χιλιάρικα. Εκεί που θα μα χρειαστούν δηλαδή για να πιάσουμε δείκτε. Δηλαδή. Όσον υπάρξει λοιπόν εισπραξιμότητα, θα εισπραχθούν και όπω διάβασα στην κύριο Δήμαρχο στην αρχή την συγκεκριμένη έκθεση. Εφόσον υπάρξει εισπραξιμότητα λοιπόν, και αν, θα μα πει μετά και το παρατηρητήριο ότι ωραία, κάνετε πολύ καλή δουλειά. Εντάξει, κυρία Μιχελή. Το ίδιο συμβαίνει σε μικρότερη βέβαια κλίμακα, στα πεζοδρόμια και στον υγειαλό. Ιδιαίτερα για τον υγειαλό μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, χρωστάνε παρελθόντα έτη και χρησιμοποιούν τον υγειαλό πάλι οι ίδιοι. Δεν ξέρω να σας πω. Δεν είναι οι ίδιοι, γιατί είναι κατ' έτωση δημοπρασίας ή κατά δύο χρόνια. Και έχουν μείνει εκεί στο πρώτο. Από άλλους. Από άλλους. Λοιπόν, καλώ. Κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Στα έκτακτα έσοδα, Δήμαρχε, υπάρχει ένα έργο, ο δρόμος Μίλη Θεοτόκος, το οποίο είναι ενταγμένο στο μέτρο 321 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Όχι, δεν πειράζει. Αυτό χρόνια, επειδή μίλησε πριν για πολιτική απόφαση, μη υλοποίησης έργο. Έτσι. Εμείς όμως πρέπει να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια, άμα μπορούμε να το εκτελέσουμε και να φέρουμε χρήματα και στον προϋπολογισμό μας, αλλά και να γίνουν έργο, γιατί να το εγκαταλείψουμε. Αυτό το έργο εντάχθηκε στο 321 του Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και έχει πάρει παράταση μέχρι τέλος του 2015. Παρακαλώ να κάνουμε ό,τι μπορούμε γι' αυτό. Αν χρειαστεί να κάνουμε και ιδιαίτερη συζήτηση σαν θέμα, θα την κάνουμε. Ένα άλλο, επίσης, ένα άλλο μεγάλο έργο που μπορεί να φέρει χρήματα στο νησί, αλλά και να λύσει προβλήματα αιώνων, θα έλεγα, στα χωριά μας, είναι οι μελέτες οι οποίες έχουν γίνει και έχουν μείνει μισές και αφορούν την εξωτερική ίδρυυση αλλά και τις ΜΠΕ από τις πηγές δοδεμένης που τροφοδοτούν πύργο, Ιστέρνια και Καλανή.
Και αυτό θα πρέπει να τελειώσει. Θα βρούμε πρόγραμμα να εντάξουμε και να φέρουμε να το υλοποιήσουμε. Είναι μέσα. Ναι, όχι, δεν αντιλέγω. Δεν αντιλέγω, Γιάννη. Να επιτέλους να τελειώσουν, να οριμάσουν. Χρόνια είναι. Χρηματοδότηση. Και ένα τελευταίο. Γιατί το τεχνικό μας αναπτύχθηκε σε ποσοστά απαράδεκτα χαμηλά του 15-20% το 2014. Και θα επανέλθω αργότερα με μια άλλη τοποθέτηση. Μας άφησαν τα χρήματα για μας. Γι' αυτό δεν του τρέξαν. Λοιπόν, ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Σε προσωπικό έτσι. Η ελληνική συνεδρίαση μόνο επί των προεδρικών του προϋπολογισμού και τίποτα άλλο. Γι' αυτό και λέει και η ειδική τη συνεδρία σου. Λοιπόν, να μας απαντήσετε, παρακαλώ. Να απαντήσω, μάλλον να διευκρινίσω ένα πράγμα. Εντάξει. Ως προς την εισπραξιμότητα. Εκείνη ένα ζήτημα που έχει να κάνει βέβαια και με την διοικητική παράμετρο, έχει να κάνει και με την ανθρωπιστική παράμετρο. Όσον αφορά την ανθρωπιστική, θα σας πω ένα παράδειγμα μόνο. Ήρθε η επίτροπος στο Δήμο. Ακούτε, ακούγομαι. Ως προς την εισπραξιμότητα των εσώρων. Συνάδελφοι, αυτό είναι όλος μας, ας τα ακούσουμε. Είναι ένα σοβαρό θέμα που έχει δύο παραμέτρους. Η μία είναι η διοικητική παράμετρος και η άλλη είναι η ανθρωπιστική παράμετρος. Ως προς τη διοικητική υπάρχει και ο έλεγχος από τις προϊστάμενες αρχές και ελεκτικές αρχές. Αλλά θα σας πω ένα παράδειγμα. Ήρθε η επίτροπος στο Δήμο πριν, στατιοτήθηκε πριν πρόσφατα. Μέχρι το Δεκέμβρη η επίτροπος ελεκτρικό συνέδριο. Και την σύστησα στο Ταμείο του Δήμου. Ο Ταμείας, έχοντας το άγχος της εισπραξιμότητας, δεν της είπε καν χαιροπολί. Της είπε πώς θα εισπράξω τα ανίσπρακτα. Είχε έρθει εδώ μεταξύ και ένα έγγραφο από την υπηρεσία που έλεγε ότι πρέπει να απολογηθούμε για το λόγο πως τι ύψος έχει και γιατί δεν τα εισπράττουμε. Της λέει λοιπόν, τι να κάνω με τα ανίσπρακτα, να ετοιμάσω να πάρω μέτρα, κατασχέσεις κτλ. Και του λέει αυτή, τι μέτρα να πάρετε, ο κόσμος δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα, να του πάρουμε και μέτρα. Δεν του έλεγε βέβαια σαν αρχή, του έλεγε σαν άνθρωπο. Αυτή είναι η ανθρωπιστική διάσταση. Λοιπόν, θα πάμε τώρα όμως σε αριθμούς. Στο προϋπολογισμό, ο κρατικός προϋπολογισμός, το κράτος μας, έχει ανίσπρακτα αυτή τη στιγμή 73 δις. Όταν το ΑΕΠ είναι 186 δις. Έχει δηλαδή το 1 προς 2,5 το... Πόσο της εκατό είναι αυτό, 40% περίπου, 40% ανίσπρακτα. Και δεν μπορεί να τα εισπράξει. Και έχει μηχανισμούς, και έχει ΕΣΔΟΕ και τα έχει όλα. Και εμείς, ο μικρός Δήμος, τα ανίσπρακτά μας φτάνουν στο 1 προς 7, δηλαδή στο 14% περίπου. Σημαίνει ότι μέσα στους καιρούς, στους χαλεπτούς που ζούμε, το ύψος των ανίσπρακτων δεν εφησυχάζουμε, έτσι, αλλά δεν είναι ένα νούμερο δραματικό. Δεδομένου δε ότι επάνω εκεί μπαίνουν αυτά που είπε ο Δήμαρχος, νίκια ανίσπρακτα, του ΠΙΕΤ, η εισφορά η οποία πρέπει να απαλλαγούμε κτλ. Θεωρώ λοιπόν ότι η υπηρεσία των εσόδων είναι μια πολύ υπεύθυνη υπηρεσία και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένοι λόγοι που αυτό το πράγμα θα παραμείνει σε βαθμό όσο μπορούμε να το περιορίσουμε. Πάμε στις τοποθετήσεις. Ερώτησο. Επειδή δεν τον γνωρίζω, αναφερθήκατε κάτι ανίσπρακτα, τι
τι μπορεί να μου διευκρινίσετε την αυτά, έτσι για να το ξέρω. Το είναι ένα ποσό, το οποίο υπάρχει μια εισφορά σε χρήμα που πιέζει εδώ και 10 χρόνια, 173.000, η οποία έτσι δεν είναι. Αυτό δεν αφορά. Αφορά εισφορά γη και ισχύ και χρήμα από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα προς το Δήμο Τίνου όταν έγινε η κύρωση του σχεδίου πόλεως Τίνου το 2001. Από εκεί και μετά, επειδή ο κάθε ιδιοκτήτης που εντάσσει την ιδιοκτησία του στο σχέδιο πόλης είναι υπόχρεωση εισφορά είτε σε γη είτε σε χρήμα, το τότε Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει να μην γίνει εισπράξη των χρημάτων αυτών από το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τίνου και εις ανταπόδοση του Πανελλήνιου Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τίνου εδέχθη να μην αυτή η ιδιοκτησία να γίνει κοινόχρηστος και κοινοφελής. Κατά συνέπεια, αυτό λοιπόν είναι μια εκκρεμότητα αρκετών χρόνων μέσα στο υπεχοδέ. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία από το υπεχοδέ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δυστυχώς σέρνεται μέσα στον προϋπολογισμό. Να το αφήσει κάτι που το έχω πει καθηγία. Έχει σχέση ο Δήμος μας, δηλαδή πρέπει εμείς να πιέσουμε σαν Δήμος. Ναι, πρέπει να είτε να αποχαρακτηρίσουμε και να ζητήσουμε το πρίμα, είτε να πιέσουμε το υπηκοντέ να προχωρήσει και να ολοκληρώσει την προκοπή του σχεδίου πόλεως και να σβήσουμε αυτό το ποσό από μέσα. Κύριε Ζαλόνι, ερώτηση. Ένα λεπτό, θα ήθελα σε συνέχεια αυτό που είπε ο Διευθυντής και ως προς την ανθρωπιστική διάσταση για να μην βάσει περιπτώσει για να μην μείνει και κανένας τίτλος στουρνάρας ή μαυραγάνης ή δεν ξέρω εγώ πώς τους λένε όλους αυτούς τους φορείς πράκτορες. Έχω πει πάρα πολλές φορές και το είπα σε όλες μου τις ομιλίες που απευθύνομαι προς τους πολίτες ότι η σχέση Δήμου και πολίτη είναι αμφίδρομη. Έχει σχέση να κάνει η παροχή των υπηρεσιών με βάση τα καλά εργαλεία που μπορεί να έχει ο Δήμος στα χέρια. Και τα καλά εργαλεία στη σημερινή κοινωνία είναι το χρήμα. Έτσι είναι διαρθρωμένη η κοινωνία μας, έτσι είναι διαρθρωμένο το σύστημα. Αν έχεις χρήματα μπορείς να παρέχεις υπηρεσίες. Αν δεν έχεις χρήματα, δυστυχώς παρέχεις σύμφωνα με τις δυνατότητες σου. Το έχω πει, το έχω ξεκαθαρίσει προς όλους, γιατί από την αρχή ξεκίνησα και θέλω και θα συνεχίσω να είμαι ειλικρινής απέναντι στον καθένα. Κύριε Ιωάννη, έχετε πει την ερώτηση. Ευχαριστώ. Ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο τον κύριο Βαγιώτη. Όχι, εδώ την υπηρεσία είναι ένα. Κύριε Ιωάννη. Με συγχωρείτε, αλλά απαγορεύεται. Η συνεδρία είναι έτσι ακριβώς. Όχι, είναι ό,τι αφορά τι μελέτες. Είναι ό,τι αφορά τι μελέτες. Εγώ θέλω να ακούσω πότε τελείωσε και πότε έγινε η μελέτη των έξω μερών για τις τρεις πρώην κοινότητες. Από Δήμο Εξομπούργου. Αν δεν κάνω λάθος. Και πόσα λεπτά πήγαν αυτή τη δουλειά. Η μελέτη. Για τους Οδεμένη. Αν δεν απατώμε, ξεκινήσαμε το Δήμο Εξομπούργου. Πόσα λεφτά πληρώσαμε. Μπορώ να σας το πω, τεχνικές υπηρεσίες. Τεχνικές υπηρεσίες. Εγώ είμαι υπηρεσίες. Ο Δήμος Τίνου, ο Δήμος Εξοργούρου και 30 η κοινότητα Παλιών. Πόσα λεφτά πήγαν, αγαπητέ Δημαρχέ. Πόσο κάνει μελέτη. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια και σωστά είναι οι μελέτες και ό,τι θέλουμε για να προχωρήσουν τα έργα. Αλλά δεν μπορούμε και συνέχεια δηλαδή να έχουμε εκεί πέρα χρήματα να πανάμε, να πούμε κάτι που είναι δεκάδες. Πότε θα πει αυτό το έργο μπροστά που ράπτεται. Εάν βρεθεί χρηματοδότηση. Εάν βρεθεί. Πόσα λεφτά έκανε όπως η μελέτη δεν άκουσα. 80.000. Όχι να βρει το Δήμο Εξομπούργου. Δεν έχω να πω τίποτα. Παρακαλώ. Δεν έχω να πω τίποτα. Παρακαλώ. Κύριε Ζαλόνι, επί του προϋπολογισμού. Ναι. Δύο πράγματα. Ότι η υπηρεσία εσόδων έκανε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να εισπράξει λεφτά. Ρυθμίσεις έκανε. Σύμφωνα με τον νόμο προσπάθησε να μαζέψει λεφτά. Ό,τι ήταν ανθρωπίνως και όπως το έδωσε ο κύριος Φόρτωμας, το βλέπεις και ανθρωπιστικός, το βλέπεις και δίκαιο. Δεν μπορείς να φτάσεις στο σημείο κατάσχεσης, δηλαδή για να πάρεις στον άλλο. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά αυτό είναι τοποθέτηση, έτσι. Ναι. Θα σας το δει ο λόγος, μην κάνουμε καταχρήσεις των ερωτήσεων επιμηθυντικών. Αλλά πιστεύω ότι αυτή την ερώτηση ο κύριος Σόχλος την έκανε, ότι είναι η αλλαγή της δημοτικής αρχής.
Θέλω να τον δω και του χρόνου να κάνει την ίδια τοποθέτηση πάνω στο θέμα αυτό. Θεού θέλοντας εδώ θα είμαστε. Ωραία. Κύριε Αρμά, πιο μεγάλο θα είναι το ποσό σας, βεβαιώνω εγώ από τώρα. Και ένα άλλο κύριε Δημοτική. Και πρέπει να το ξέρει και όλη η Δημοτική Αρχή και να το έχουμε στόχο. Χωρίς μελέτες και χωρίς οργάνωση στο θέμα αυτό, όραμα για την Τίνο δεν υπάρχει. Με τα 6-800 η Τίνος δεν αναπτύσσεται. Και είδα έχετε πάρα. Κύριε Αρμά, ένα λεπτό. Δεν είπα, σας άκουσα όμως να κάνετε καμιά αναφορά που είστε τόσο επιμελής και διαβάσετε τον υπολογισμό και για τις υπόλοιπες μελέτες που σέρνετε από το 8 και το 9 μέσα και που δεν έχουν δυνατότητα να ολοκληρωθούν με βάση νομοθεσία. Α, ένα το περιμένω τότε. Ερωτήστε τον υπολογισμό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τρία πραγματάκια θα αναφέρω έτσι πολύ σύντομα. Σε ό,τι αφορά τα έργα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Χοντηράς. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή μηδέν. Δηλαδή, η εθνική χρηματοδότηση, ήδη η πόρη από πλευράς ελληνικού κράτους είναι μηδαμινή έως μηδενική. Σε ό,τι αφορά τα κοινοτικά προγράμματα, μόλις εγκρίθηκαν τα προγράμματα και επομένως για το 2015 είναι αισιόδοξο να περιμένουμε χρηματοδότηση έργων, διότι οι προσκλήσεις και οι χρηματοδοτήσεις θα βγουν τουλάχιστον μετά το καλοκαίρι, για να είμαστε ρεαλιστές. Αν προλάβουμε μέσα στο έτος να υπάρχει χρηματοδότηση κοινοτική, θα είναι ευχής έργων. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση που υπόθηκε, πράγματι έχει γίνει μια συνεννόηση με την ΚΙΝΣΕΡ να διατεθούν σε συμφωνία με την εταιρεία ανακύκλωση προσωρινά, έως ότου να διοδοτηθεί ο χώρος και να προωθηθούν αυτά με ένα σύστημα μόνιμο και διαρκές. Και να τοποθετηθώ σε ό,τι αφορά το βιολογικό της Καλονής, επειδή προκλήθηκα και ονομαστικά. Θεωρώ τα έργα του περιβάλλοντος, όπως το έχω πει και άλλες φορές, τα κορυφαία έργα. Και στα έργα του περιβάλλοντος, το έχω τονίσει και στην προηγούμενη περίοδο, η Τίνος βρίσκεται πολύ πίσω. Έχουν ξεκινήσει και ευελπιστούμε ότι θα προχωρήσουν με ρυθμούς σημαντικούς και με την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τα πρόστιμα ήταν η δαμόκλειος σπάθη για να προχωρήσουμε τις ενέργειες, όχι μόνο εδώ στην Τίνο, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα και με τη διευκρίνηση του Δημάρχου, σε ό,τι αφορά τη μελέτη του βιολογικού, μπορώ να τη δεχτώ σαν προσωρινή αναστολή μέχρι την εξέβρεση χρηματοδότησης για τη μελέτη. Τη διακοπή δεν μπορώ να τη δεχτώ με κανένα τρόπο και όχι μόνο για την Καλονή, για οποιοδήποτε άλλη περιοχή και αν αναφερόταν. Ευχαριστώ. Έχω την τοποθετήσεις. Και βέβαια να αλλάξει και ο τρόπος χρηματοδότησης αυτών των έργων. Ναι, γιατί μέχρι τώρα χρηματοδοτούνται για πόλεις άνω των 2.000 κατοίκων. Αυτό είναι το επόμενο στόχο. Κύριε Κουτιά. Όλα έχουν μια συνάντηση, κύριε Κουτιά. Στον κύριο Γιάννο. Παρακαλώ, είμαστε τοποθετήσεις τώρα. Εδώ είμαι. Εγώ είμαι. Αυτή η τοποθέτηση είναι να την εξηγήσει στον κύριο Γιάννο. Όχι, δεν είναι το λόγο που σου είπα. Την επόμενη πρώτη είναι έμπειρος, ξέρει τι. Την επόμενη πρώτη θα απαντήσω στον κύριο Ξενόπουλο τα πάντα. Ο κύριος Ζωριάνος είναι πολύ έμπειρος, έχει αντιληπτική ικανότητα. Φωτίστε να το καλέσω. Και παρακαλώ. Κύριε Κουτιά. Εγώ δεν θέλετε κύριο Ζωριάνο, εδώ είμαστε. Θα σου πω και στον κύριο Δήμαρχο τα παπαγαλάκια. Έτσι έχει πει πολλές φορές. Εγώ θα κατέβω ποτέ στο επίπεδο αυτό, κύριε πρώην Δήμαρχε. Το έχεις πει πολλές φορές. Αλλά ο κόσμος δεν. Δεν σας έκανε. Είναι τα εργαλεία που χρησιμοποιούσα. Αυτό με ψήγιο. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, μπορώ να ξεκινήσω. Προχωράμε, ναι. Όπως είπα και πριν, το θέμα του προϋπολογισμού ίσως είναι το σημαντικότερο θέμα σε ένα δημοτικό συμβούλιο. Θα προσπαθήσω, τοποθετώντας λίγο, να αναλύσω τον προϋπολογισμό του Επιτραπείου. Προκειμένου να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα. Και προφανώς το συμπέρασμα είναι μια απάντηση στο λεφτά δεν υπάρχει. Εγώ θα παραδείξω ότι λεφτά υπάρχουν. Σε έβλεπα χρόνο όμως, έτσι. Σε
Πολύ σύντομα, μην αγχώνεστε. Πόσο χρόνο πρέπει να έχουμε. Μην αγχώνεστε. Το μοναδικό θέμα είναι, κύριε Πρόεδρε, είναι το μοναδικό θέμα προς τη συζήτηση του προϋπολογισμού και κάθε φορά που μιλάει κάποιος από την αντιπολίτευση, του επισημαίνει το χρόνο. Όχι. Αυτό δεν είναι τόσο λογικό. Κάνετε μεγάλο λάθος. Έχω καταφραστεί. Είσαι ο πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν επιτρέπεται να λέτε αυτά. Ένα τόσο έμπειρο τέλεχος. Όπως ευαγγελίζεστε. Δεν ευαγγελίζομαι καθόλου για την εμπειρία μου. Ίσα-ίσα που κάθε μέρα που περνάει και μαθαίνουμε κάτι παραπάνω, κύριε Πρόεδρε. Δεν πρέπει να το λέτε αυτό. Αυτή είναι η αρχή μου και αυτό έτσι το βλέπω πάντα. Και ποτέ δεν σα έχω πει ότι είμαι έμπειρος. Εντάξει. Και όταν ήμουν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, σε κανένα και ποτέ δεν έκοψα το λόγο. Εγώ εφαρμόζω έναν κανονισμό, τον οποίο έχετε ψηφίσει κι εσείς. Εκτός αν ξέρετε τι ψηφίζετε, όπως έκανε και ο Χρυσοχοίδης το μνημόνιο. Συγχαρητήρια πάρα πολύ, αλλά και ξέρουμε τι ψηφίσαμε για τον κανονισμό. Ωραία. Και σωστά. Οπότε οι παρατηρήσεις ήταν και λαθασμένες. Σωστά λέμε. Ωραία. Σε μια τέτοια ημέρα που είναι ο προϋπολογισμός, έρχεται κι εσείς με την ελαστικότητα. Μα είπα σε εύλογο χρόνο. Είπα σε εύλογο χρόνο, δεν είπα το πεντάλεπτο. Επειδή συνηθίζει σε αναφορές Φιντέλ Κάσπορ, γι' αυτό επιμένει ο πρόεδρος. Δεν έχω σχέση. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, συνεχίζω και είπα θα αποδείξω ότι τα λεφτά υπάρχουν και αποδεικνύεται και πραγματικά το τι παρέδωσε η Δημοτική Αρχή και ξεκινώ από τα έσοδα. Είπε ο κύριος Δήμαρχος στην απάντηση στην αρχική εισήγηση ότι δεν υπάρχει όραμα και πολιτική τοποθέτηση, ότι αυτό θα το δούμε τον Μάρτιο. Και εγώ ρωτάω τι θα αλλάξει το Μάρτιο. Θα έρθουν περισσότερα χρήματα, θα αλλάξει η οικονομική κατάσταση, θα βρούμε κάτι στο να φέρουμε χρήματα περισσότερο. Ό,τι είναι αποτυπωμένο είναι σήμερα. Όταν χθες κόψατε με δεύτερη συνεδρίαση κατά 114.000 το τεχνικό πρόγραμμα, το οποίο ψηφίσαμε πριν ένα μήνα για να μπορεί να βγει ο προϋπολογισμός, θα έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση το Μάρτιο. Εγώ βάζω ερωτήματα προς απάντηση. Και δεύτερον, βλέπω φέτος, κάτι με διαψεύσει, ότι σήμερα φέτος κάνετε προϋπολογισμό με τις καλύτερες προοπτικές. Και αναφέρομαι γιατί σύμφωνα με το παρατηρητήριο, η ΚΑΠ, δηλαδή η ΚΑΠ είναι το χρήμα και είναι τα χρήματα που παίρνουν από την κεντρική διοίκηση και οι ΣΑΤΑ επενδυτικές, είναι αυξημένες σε πολύ μεγάλο σμό, κατά 100.000 από πέρυσι. Δηλαδή κάνουμε ένα προϋπολογισμό φέτος, ενώ πέρυσι προϋπολογίσαμε ένα 1.135.103, φέτος υπολογίζουμε 1.200.209.455. Και στη ΔΕΕ ΣΑΤΑ 222.272 και φέτος προϋπολογίζουμε 288.840. Δηλαδή φαίνεται πραγματικά ότι θα πάρουμε περίπου 100.000 φέτος στα τακτικά μας, περισσότερο από ό,τι πήραμε την προηγούμενη χρονιά. Ένα το κρατούμε. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι διάβασα την εισηγητική και πάμε στα τακτικά τέλη ίδρευσης. Το οποίο αναφέρεται παρελθόντα οικονομικών ετών που βεβαιώνεται για πρώτη φορά. Λέτε ότι το 2015 θα εισπράξουμε 340.000, τα οποία είναι, εκκρεμούν οι εισπράξεις των τελών ίδρευσης. Πρώτον, για την Δημοτική Ενότητα Τίνου το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2014 και το τελευταίο τετράμινο του 2014 για το πέμπτο τομέα. Για τη Δημοτική Ενότητα Εξοβούργου τα δύο τελευταία τετράμινα και σε έξι τοπικές κοινότητες και το τελευταίο τετράμινο στις τρεις υπόλοιπες. Και για την Δημοτική Ενότητα Πανόρμου το τρίτο και τέταρτο τετράμινο του 2014. Δηλαδή, από το Σεπτέμβριο και μετά, στην ουσία σταματήσατε να λειτουργεί εισπρακτικά ο Δήμος. Δεν στείλατε κανένα λογαριασμό ίδρυψης. Και ρωτάω το γιατί. Ρωτάω το γιατί, με ποια λογική. Και γιατί έχετε όλες αυτές και την πόλη της Τίνου επί δύο τρίμηνα χωρίς να στείλετε το λογαριασμό. Ξέρετε, δεν βεβαιώνατε. Κοιτάξτε το πέτσο, αφήστε με να τελειώσω. Γιατί να σε αφήσω να τελειώσω. Αφήστε με να τελειώσω. Καταλαβαίνετε. Άμα λες ανακρίβεις, γιατί να σε αφήσω να τελειώσω. Αφήστε με να κλείσω. Ξέρετε γιατί να στο δικό σας σπίτι δεν έχει έτσι. Είμαστε σοβαροί, γιατί αυτό είναι μια έντυπη προσπάθεια να αποδείξουμε ότι έκλεισε το 2014 χωρίς τακτικά έσοδα και ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν παρέδωσε χρήματα. Αν είχατε εισπράξει τα μισά, Να σας πω, κύριε Κοντιά, είναι μορφή προς την υπηρεσία αυτό.
Αν είχατε εισπράξει τα πολιτικές αποφάσεις. Προς την υπηρεσία μορφή είναι προς εσάς. Είναι η ίδια. Μην τα λέω σε μένα για να τα πω εγώ. Η ίδια περίπτωση, έτσι όπως είπατε, κόψτε και μην βάλετε τις δυο μελέτες της Καλονίας. Πολιτικές αποφάσεις είναι αυτά. Τα μισά να είχατε εισπράξει. Πες και για τις μελέτες της άλλης που έσαιρνες. Πες τα και εκεί. Πάστε σε άλλο θέμα. Όχι, δεν την πάω. Όλα είναι αλληλένδετα τα θέματα. Παρουσία δημάρχου δεν υπάρχει προστασία. Προστατεύω δήμαρχος. Θα με προστατέψετε. Παρακαλώ. Προστατεύω δήμαρχος. Μην φοβάσαι. Δεν σε πειράζει κανένα. Προηγουμένως όμως δεν μας προστατέψατε. Φωνάσατε όλοι μαζί. Λοιπόν ένα και ένα δεύτερο. Όλοι μαζί φωνάσατε προηγουμένως. Δεν σας προστατέψατε. Καταλάβατε. Δεν αγχώνομαι εγώ, μη στάζετε. Δεν αγχώνομαι τότε. Από τότε που άνοιξα τα μάτια μου να αγχώνομαι. Επομένως, τα μισά να είχατε εισπράξει από αυτά. Θα σας πω, γράφει εκεί ότι είναι εισήγηση στο ταμείο ή ποιον άλλο εισήγηση. Για διαβάστε καλά. Εκκρεμούνται εισπράξεις δηλαδή. Τι θέλετε να διαβάσω. Μπορώ να ρωτήσω. Εκκρεμούνται εισπράξεις. Λοιπόν. Εισπράξεις μέσα τον Οκτώβριο μαζέψαμε αυτά, τα σημάζευτα. Κόψαμε ρολόγια να μαζέψαμε 30.000. Το κάναμε. Μπράβο. Ευχαριστούμε. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Ένα μπράβο να μας πείτε. Παρακαλώ. Τοποθετηθείτε. Συστηματικά δείτε να διακόψετε. Τοποθετηθείτε, παρακαλώ. Εάν είχατε εισπράξει τα μισά από αυτά, θα είχαμε άλλο ποσό. Θα είχαμε άλλο ποσό. Αυτή τη στιγμή έχετε ένα χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είναι 1.590.183,36. Τα τακτικά από αυτά, στο τέλος Δεκεμβρίου είναι 141.906,55. Το χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα την κάλυψη εν γέννη δαπανών του Δήμου είναι 215.000. Και το χρηματικό υπόλοιπο από έκτακτα έσοδα την κάλυψη υποχρεώσεων γενικά είναι 1.233.020. Αυτό αποδεικνύεται ότι και χρήματα υπάρχουν και δυνατότητες υπάρχουν όσον αφορά και έργα να ανατεθούν και πραγματικά να γίνει ένα έργο στο Δήμο. Όμως συνεχίζουμε να τοποθετηθούμαστε και σήμερα και να λέμε λεφτά δεν υπάρχουν. Ένα ζητούμενο είναι αυτό και θέτω αυτές τις ερωτήσεις. Επίσης, να το απαντήσουμε αυτό και να συνεχίσουμε. Όχι, εγώ θα ολοκληρώσω και απαντήσω. Γιατί έχετε αρκετά λάθη. Όσοι ώρα θέλετε, δεν πειράζει. Το δεύτερο που θέλω να σας πω. Έχετε αρκετά λάθη μέχρι τώρα. Δεν πειράζει να σας και να τονίσετε. Αυτό που είπα και στην αρχή, ότι ο προϋπολογισμός τώρα βασίζεται κατά 80% και σας το διαβάζω στις χρηματοδοτήσεις που η προηγούμενη δημοτική αρχή σας έχει αφήσει. Επιχορήγησε τη μελέτη του ποιητή 256.000, επιχορήγηση του πράσινου ταμείου 144.000, επιχορήγηση 1.041.329 φέτος 750.000 για το πρώτο δημοτικό. 1.307.909 για τους αποκατάσταση κατά και εξοπλισμός διαχείριση ΑΣΑΤΗΝΟΥ, η προμήθεια της μονάδας απαλλάγης που πληρώθηκε, η προμήθεια αυτόνομου συστημάτων νερού με 320.000, το κέντρο σύντησης με 694.000, η έργα διαχείρισης ετοιμάτων που πωλείται 61.000, να μην συζητήσω την αποκέντρωση τα 10 εκατομμύρια που το έργο που επιτελείται και το βλέπουμε. Και βλέπω ότι κάνετε ολόκληρη ιστορία και στο και χθες και στο λόγο σας την πρωτοχρονιά ότι δεν υπήρχε, λέτε, καθόλου διαχείριση και πρόβλεψη για να τοποθετηθούν. Παίρνω ένα παράδειγμα, τα αυτόνομα συστήματα ίδρυυσης. Ξέρετε ποια είναι η πρόβλεψή σας για φέτος, 5.000. Με αυτά τα χρήματα ήταν που είναι τεράστιο το έργο για να τοποθετηθούν τα αυτόματα συστήματα. Αυτές είναι ερωτήσεις πραγματικά που δείχνουν ότι ξέρετε εκεί ότι προσπαθούμε σε οποιαδήποτε, με οποιαδήποτε δικαιολογία να ρίξουμε το παλάκι, δεν φταίμε εμείς, δεν είναι άλλοι. Όσον αφορά τα ανίσπρακτα, πέρυσι θα σας πω μόνο ότι η υπηρεσία ίδρυυσης από ανίσπρακτα προηγούμενων ετών έχει ως αποτέλεσμα με βεβαιοθέντα 487.175. Δηλαδή, φανταστείτε, όταν είχαμε προϋπολογίσει 335 και όταν φέτος προϋπολογίζαμε 340.000. Και όσον αφορά τα ενοικία, θέλω να σας πω ότι ο Δήμος, και όπως κάνατε κι εσείς, είχε αναθέσει σε δικηγόρους σχετικά με αυτό το θέμα, πράγμα που το έκανε και κάνανε όλες τις οδηγίες που
μας έλεγαν οι δικηγόροι και όλες τις νομικές ενέργειες προκειμένου να φτάσουμε στο σημερινό επίπεδο, στο σημερινή κατάσταση, ώστε να γίνει έξωση ενός συγκεκριμένου όσον αφορά τον το Θεοξένια. Για το θέμα, από το 11 μέχρι το 15. Από το θέμα της, για το θέμα των εξόδων, θέλω να σας πω ότι όντως παρακολούθησα, διάβασα με πολύ πραγματικά, πολύ καλά τον προϋπολογισμό και πάλι είπα ότι δεν είναι κάποιο έργο αναπτυξιακό το να δίνει αυτή τη νέα πνοή που θέλετε να περάσετε πραγματικά προς τον κόσμο. Μακάρι, εγώ περιμένω να το δούμε το Μάρτιο και να δούμε ποια λογική θα το δούμε το Μάρτιο που λέτε ότι υπάρχει δυνατότητα. Αντί αυτού υπάρχει, σας είπα, περίπου 72 απευθείας αναθέσεις με 6.800. Υπάρχουν χρήματα, αρκετές προμήθειες και αρκετές 23.000 ως παροχή υπηρεσιών, περίπου 22 διάβασα μέσα σε αυτόν τον προϋπολογισμό. Και φυσικά, το μεγαλύτερο πρόβλημά μας για μας είναι ότι σε σημαντικούς τομείς όπως είναι η καθαριότητα, το να μην προβλεφτεί χρήματα για την, για τη μεταφορά των δεμάτων από την αυτοκοσίνη, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και ένα πρόβλημα που θα έρθει μπροστά μας σε ολόκληρο το νησί και πολύ σύντομα. Όπως θεωρώ αδικαιολόγητο από τη στιγμή που μας δίνεται η δυνατότητα και έχουμε και τους κάδους και το αυτοκίνητο εδώ και ξεπεράστηκε και η θαλάσσια μεταφορά και μπορούμε να ξεπεράσουμε όλα, να μην υπάρχει πρόβλεψη για το θέμα να φύγουν τα ανακυκλώσιμα υλικά. Είναι ζητήματα που θα τα βρούμε μπροστά μας και ζητήματα που δημιουργούν πρόβλημα όσον αφορά τη λειτουργία πραγματικά του Δήμου. Επίσης, βασική ερώτηση είναι όσον αφορά την, εάν έχει ανατεθεί, δεν ξέρω, δεν πέρασε από την Δομική μου Επιτροπή, η εγκατάσταση, η μελέτη της εγκατάστασης του σταθμού μεταφόρτωσης. Δεν έχει περάσει από την Οικονομική Επιτροπή, δεν έχει ανατεθεί. Κρούω το κίνδυνο του κινδύνου γιατί το κόδωνα του κινδύνου γιατί το πρόγραμμα και η χρηματοδότηση λήγει μέσα στο 2015. Υπάρχουν 202.000 εκεί και θεωρώ ότι είναι άδικο να χαθεί αυτή η χρηματοδότηση μέσα από τον πραγματικά αυτή η χρηματοδότηση που τη θεωρούμε πάρα πολύ σημαντική για τον Δήμο και να προχωρήσουμε ως ένα σημαντικό θέμα που αφορά τη διαχείριση των απορριμμάτων με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά συνεχίζουμε να λέμε ότι θεωρούμε μέγα λάθος και λάθος πολιτική απόφαση στο να μην συνεχιστούν οι δύο μελέτες όπως προαναφέρθηκε για τα κάτω μέρη. Θεωρώ ότι και ίσως αν είναι και κάποιες καθυστερήσεις, αυτό δεν πρέπει να γίνεται στο θέμα των μελετών. Πρέπει όλες οι μελέτες και πάντα θα υπάρχει μια χρηματοδότηση. Είναι ο μοναδικός πλέον στόχος για να βρούμε χρηματοδότηση από την εκτός από το ΕΣΠΑ, πλέον η κατάσταση του ελληνικού κράτους και η κατάσταση της αυτοδιοίκησης δεν δίνουν άλλες δυνατότητες χρηματοδοτήσεων, εκτός εκμετάλλευση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Το έλεγα και όταν ήμουν στη θέση του Δημάρχου, το λέω και σήμερα. Η μοναδική προσπάθεια προκειμένου να βρεθούν και να έχουν χρήματα και να γίνουν αναπτυξιακά προγράμματα στο νησί είναι μόνο το θέμα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Δεν ξέρω αν είναι ο κύριος Αρμάος εδώ, αλλά έχω μια ιδιαίτερη... θα τον περιμένω μισό λεπτό, θα κλείσω με αυτό, γιατί θέλω πραγματικά να με ακούσει. Επομένως, κύριε Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρούμε ότι δεν είναι ένας αναπτυξιακός ο προϋπολογισμός, δεν είναι ένα όραμα. Θεωρούμε ότι έχει ελλείψεις όπως αναφέρθηκαν, ιδιαίτερα στο θέμα της τμήματα του περιβάλλοντος που αφορούν πιο σημαντικά έργα και θεωρώ ότι με αυτή την λογική εμείς ως μειοψηφία, ως μείον μειοψηφία, δυστυχώς παρόλο που θέλαμε και υπήρχε και η δυνατότητα και να δείξουμε την καλή διάθεση να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, δυστυχώς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό για τους λόγους που σας ανέφερα. Όμως, κλείνοντας, να μην κρατάω άλλο το χρόνο, θα διαβάσω κάτι, μια τοποθέτηση του κυρίου Αρμάου σε αντίστοιχο θέμα. Όταν... Ήρθε. Ναι, θέμα ήρθε. Θα το μάθει και θα σας απαντήσει. Και αναφέρομαι στα 6.800 τις απευθείας αναθέσεις. Ένα άλλο θέμα στο οποίο θέλω να αναφερθώ είναι ο τρόπος της εκτέλεσης.
Είμαστε θεατές ένα χρόνο τώρα στη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων. Δημοτικό Συμβούλιο 5 Μαρτίου 2012. Και θα πει κάποιος ότι βέβαια είναι σύνομο αυτό. Το προβλέπει ο νόμος. Θα απαντήσω έτσι με έναν τρόπο λίγο σκληρό. Επειδή ένας μάγος Σωτήρας Υπουργός Οικονομικών το 2010 αύξησε υπέρμετρα τα όρια των αναθέσεων στους 20.000 αδιακρίτως φορέα και μεγέθους, διότι ναι, είναι ανεξαρτήτους είδους φορέα και μεγέθους. Διότι σε ένα Δήμο, ας πούμε στο Δήμο Αθηναίων, θα δικαιολογείται ένα μεγάλο, αλλά σε ένα νησιώτικο μικρό Δήμο, οι απευθείας αναθέσεις είναι όλα τα προγράμματα. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ιδιαιτερότητα εξειδίκευση αυτών των απευθείας αναθέσεων. Και θα πω αυτό που έχουμε ζήσει όλοι. Ότι βέβαια οι απευθείας αναθέσεις, κατά την άποψή μου, είναι το βούτυρο στο ψωμί των πελετειακών σχέσεων και στις χειραγώγησης της πολιτικής. Είναι σκληρά αυτά που λέω, αλλά τα έχουμε ζήσει και μας οδήγησαν εκεί που μας οδήγησαν. Στην κεντρική πολιτική συνήθως τα βλέπουμε. Άλλος από κοντά, άλλος από μακριά. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του κυρίου Αρνάου σε ένα αντίστοιχο θέμα στον προϋπολογισμό, όταν σχολίαζε τις απευθείας αναθέσεις. Το οποίο πράγματα ήθελε όχι μόνο εσείς ως νέα δημοτική αρχή να πείτε ότι εμείς αλλάζουμε την πολιτική μας, αλλά το αυξήσατε. Διαβάστε τον προϋπολογισμό, δεν υπάρχει ούτε ένα έργο προοπτικής, ούτε ένα έργο εκτός από τα χρηματοδοτήματα και από τα ΕΣΠΑ. Όλα είναι 6.800 και 23.000 για απευθείας ανάθεση με παροχή υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, το έχω πει πολλές φορές, θα το ξαναπώ όσο κουραστικός και με γίνομαι. Επιμένω, θέλω και θα προσπαθήσω όσο καιρό είμαι υγιής και δήμαρχος σε αυτό εδώ το Δήμο, να είμαι όσο πιο ειλικρινής γίνεται. Καλά είναι αυτά που λέει. Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, ο εισηγητής της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση έχει λιγότερο χρόνο για τον κρατικό προϋπολογισμό. Ακόμα και εγώ... Δεν πειράζει αυτό. Ναι, αλλά αν πας περιπτώσει, ας ακούγονται για αυτά. Έργα... Εκτός από ειδικό σύμβουλο, έχετε και ειδικό χειροκρατητή. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Αυτή είναι η κατάρτιση. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ηρεμήστε άλλο στο διακόψο. Παρακαλώ. Ούτε αυτά που λέτε, κύριε Κοντιάρα, εγκρίνω, αλλά δεν μπορώ να σας σταματήσω. Δημοκρατία, δεν μπορώ να σας συμπεριφέρετε ελεύθερα. Παρακαλώ, 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 κύριε Κεμάλη, παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, σύμβουλος Παματάδου, κύριε Ξεβαγκουλά, να το ξέρω, Πέτρος και πάλι σε αυτό. Παρακαλώ. Καλός ή κακός, ο κ. Κοντιάρας είναι επικεφαλής μιας στιγμής αντιπολίτευσης, εκπροσωπεί χιλιάδες συμπολιτών μας. Και πρέπει να προστατευτεί από την κοινωνία. Έστω και λέει ό,τι θέλει να λέει. Παρακαλώ. Θα τον κρίνει ξανά ο λαό για αυτά που λέει. Έχει το αναφέρει το δικαίωμα να λέει αυτά που θέλει. Παρακαλώ. Ως πρόεδρος. Κύριε Κοντιάρα. Παρακαλώ κύριε Κοντιάρα. Βοηθήστε κι εσείς. Κύριε Κοντιάρα. Κύριε Κοντιάρα. Βοηθήστε κι εσείς. Μην. Λοιπόν. Κύριε Δήμαρχε, απαντήστε. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Όλα αυτά καταδικάζει ο λαός. Όταν ακούει οριστολογίες, όταν ακούει πράγματα
που εν πάση περιπτώσει δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Να αντιστρέψω λίγο εγώ τα ερωτήματα. Τι έργα θα θέλατε να προβλέψω, κύριε Κροντιρά, τις μελέτες που αφήσατε σε εξέλιξη? Ένα το κρατούμενο. Έργα θα δείτε όταν θα έχω μελέτες. Να βάζω κρίματα να δεσμεύω στον προϋπολογισμό όταν δεν έχω ούτε καν όριμες μελέτες. Και εν πάση περιπτώσει, αφού είστε κι εσείς επιμελείς και διαβάζετε τον προϋπολογισμό, θέλετε να μου προτείνετε τι κονδύλια μπορώ να κόψω ή να μεταφέρω από τον προϋπολογισμό που έχετε μπροστά σας και από πού και να τα μεταφέρω πού και γιατί. Καλά είναι να λες βάλε χρήματα, γιατί δεν έβαλες εδώ και γιατί δεν έβαλες παραπέρα. Όμως το κάθε έξοδο πρέπει να έχει και το αντίστοιχο έσοδο. Καλά είναι να τα λέμε, δύσκολο να τα πράττουμε και να τα εφαρμόζουμε. Ένα λεπτό. Όχι βέβαια, δεν θέλω. Είπες ότι είχες να πεις, τέλειωσες, τώρα θα ακούς και εμένα. Καλά είναι λοιπόν τα λόγια, δύσκολα είναι τα έργα. Και εσείς, είχατε βεβαίως μια μπροστά σας μια τριετία, τετραετία, λειτουργούσε το ΕΣΠΑ, κάνατε τις όποιες μελέτες και περάσατε τα όποια έργα και χρηματοδοτήθηση και είναι σε εξέλιξη, εκτός αν θέλετε να τα τελειώσω. Υποχρεωτικά λοιπόν τα βάζω στον προϋπολογισμό και βεβαίως καλά κάνατε και τότε και καλά κάνουμε και τώρα και τα συνεχίζουμε να ολοκληρωθούν τα έργα. Το νέο πρόγραμμα, όπως ξέρετε, ξεκινάει τώρα. Σας είπε πριν ο κύριος Αρμάος ότι μέχρι να βγουν τα προγράμματα και οι προσκλήσεις θα φτάσουμε στο καλοκαίρι του 2015. Από εκεί και μετά θα γίνει και η δικιά μας η προσπάθεια για ένταξη έργων στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Μέχρι τότε δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, το ξέρετε καλά. Τώρα το να λέτε γιατί, πώς και γιατί, αυτά πληρώσατε και τουλάχιστον μην το συνεχίσετε, αν θέλετε οριμάστε κι εσείς όπως ορίμασαν και κάποιοι πριν από εσάς. Αυτά τα λίγα έχω να πω. Τώρα κάτι τεχνικά ζητήματα που πρέπει να τα απαντήσει η υπηρεσία, παρακαλώ την υπηρεσία να τα απαντήσει. Εγώ πάντα πολιτικά αναφέρομαι και να σας πω ότι θα ήμουν πολύ ευτυχής αν υπήρχαν τακτικά έσοδα, όχι μόνο να έχω δύο ειδικούς συνεργάτες να μου απαλύνουν το έργο μου ή να το επικουρούν, ακόμα και αν υπήρχαν τακτικά έσοδα να μου πλήρωναν ή την ενική του κινητό μου τηλέφωνο. Και εγώ ευτυχής θα είμαι. Δεν υπάρχουν, δεν τα πληρώνω. Τα κόβω από το προϋπολογισμό, δεν σας άκουσα να πείτε κάτι γι' αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, το ξαναλέω, για όλα αυτά που είπατε, το πρόβλημα του ένα λεπτό, ένα λεπτό. Όχι, σας είπα, να κάνω να υπήρχαν χρήματα να είχα και εγώ δύο. Δεν υπάρχουν και δεν έχω. Δεν υπάρχουν και δεν έχω. Όμως, ευχαρίστω να δεχτώ στο γραφείο μου ένα non-paper ή ένα υπηρεσιακό σημείο από εσάς να μου πείτε τι να κόψω και τι να προσθέσω. Τώρα, τις επεκτάσεις... Δεν χρειάζεται. Τώρα, θα σας πω αμέσως. 20.000 είναι ένα κύκλωση για να φύγει να βάλετε το ποσό και κόψω τις επεκτάσεις του δημοτικού φωτισμού που έρχεται 25. Και πώς θα πληρωθεί... Αυτά που αφήσατε εσείς... Και πώς θα πληρωθούν οι επαναγιακές επεκτάσεις... Από πού... Ας πούμε ο Κόμπατ της Καλονής, πώς θα πληρωθεί το ρεύμα, κύριε Κροντιρά. Κόψε τις πόλεις επεκτάσεις. Βρήκαμε πληρωμένα το κόμπαξ. Μήπως πρέπει να πάω να κόψω όσα τοποθετήσατε τα προηγούμενα χρόνια. Σας είπα λύση, αλλά δεν πρέπει να πάω να πάτε το ρεύμα. Μήπως πρέπει να κάνω 20.000 για τα ανακυκλώσιμα. Τα ανακυκλώσιμα σας έδωσα απάντηση και πώς θα λειτουργήσω. Δεν τρεπόμαστε λίγο. Κύριε Αντιλή, θα ρωτήσετε. Ναι, όσο φορά την εγγραφή στο νοσιένο... Κύριε, πάρα και εγώ όσο αφορά την εγγραφή στα έσοδα στο 21-12-1, είπατε ότι βεβαιώθηκαν αυτά τα τρίμηνα κτλ. Αυτό από ό,τι έχω ενημέρωση έτσι γίνονται κάθε χρόνο. Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι στην. Επίσης. Λέτε, ρωτήσω... λέτε για τα νήσπρακτα για να καταλαβαίνει και τα... για να καταλαβαίνει και οι συμπολίτε μα. Αφορούν τα τακτικά έσοδα τη υπηρεσία ίδρυψη τα οποία βεβαιώνονται τον επόμενο χρόνο. Πάντα έμεινε ένας λογαριασμός, μπορείς να σου παρακαλώ, άρα δηλαδή ήταν εσύ της υπηρεσίας του κόμματος. Ζήτησα και προχθές στην οικονομική, κανένας δεν απάντησε.
Ναι, σας είπα ότι δεν το γνωρίζω αυτό. Είναι θέμα του κομματιστού εσόδων και ρώτησα μετά και έδωσα την συμβουλή. Τώρα πάει ο δεύτερος, εγώ δεν το πήρα. Εγώ το πήρα. Τώρα δεν το πήρες εσύ. Και επιπλέον, όσο αφορά το γράψουμε στην κοινωνική, αν δείτε ότι το 2014 εισπράχθηκε μεγαλύτερο ποσό από το προϋπολογιστέ. Εισπράχθηκαν 388.000 αυτό το κωδικό, έναντι 335 που είχαμε προϋπολογίσει, διότι είχε βεβαιωθεί ένα επιπλέον τετράμινο στη ΔΕΗ Εξομβούργου και στη ΔΕΗ Πανόρμου. Που δεν είχε βεβαιωθεί δηλαδή το προηγούμενο έτος. Άρα, κυρία Μιχαλή, να ρωτήσω και εγώ, η μορφή του κυρίου Πλωτηρά σχετικά με τα ανίσπραχτα ήταν η εισήγηση της σχετικής υπηρεσίας του Ταμείου. Ναι, της υπηρεσίας της ανίδευσης. Ο κύριος Πλωτηράς προχθές με ρώτησε στην οικονομική και το αν έχει βεβαιωθεί τον Οκτώβριο. Από τον Οκτώβριο και μετά. Ένα λεπτό. Και πότε είχε γίνει αυτό. Για ό,τι από ό,τι ρώτησα στην υπηρεσία, δεν είχε γίνει τον Οκτώβριο. Σας είπα ότι δεν γνωρίζω. Το λέω δεν έγινε. Άμα μας τρελάει λίγες φορές λόγος. Τον Οκτώβριο δεν έγινε. Τρελαθώμε και να υπάρχει λόγος. Δεν μ' άλλαξε κάτι στην καταμονή. Φαντάζομαι ότι ούτε το ελτά δεν θα είχε. Κάτι πρέπει να πούμε. Μας ακούνε και από τις συμπολίτες μας από την τηλεόραση και τους λέτε ότι δεν έχουν σπραχτεί μεγάλη. Αν φέρετε τι είχε και πέτος. Όχι μας είπε η υπηρεσία. Σας έχω δώσει. Ακούνε τις συμπολίτες μας από την τηλεόραση. Μας ακούνε. Παρακαλώ, κύριε Βιδάλη, θα πάρει σαν αρμόδιος αντιδήμαρχος, θα πάρετε το λόγο, κύριε Βιδάλη. Που λέγεται ζητήσει η κυρία Αλβέστο. Κοροϊδεύω δηλαδή. Θα πάρω στον λόγο κύριε Βιδάλη. Καταγράψε, πρέπει να τοποθετηθούν, καταγράψε εσείς τις ερωτήσεις που σας κάνουν τις μορφές και θα απαντήσετε. Οπότε θα πάρω τον λόγο. Παρακαλώ. Η δικιά μου τοποθέτηση είναι η εξής. Εμείς δεν μπορούμε να εκφέρουμε πολύ συγκεκριμένη άποψη για το συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Γιατί δεν έχουμε την εμπειρία των μεθόδων με τις οποίες συντάσσονται οι δημοτικοί προϋπολογισμοί ως τώρα. Δεν γνωρίζουμε πώς ακριβώς κοστολογούνται οι υπηρεσίες που προσφέρει ο Δήμος, πώς ακριβώς προϋπολογίζονται οι δαπάνες για κάθε υπηρεσία ή πώς ιεραρχούνται οι ανάγκες από τις οποίες προκύπτουν αυτές οι δαπάνες. Όμως εμείς και προεκλογικά και τώρα καταθέτουμε βλέπουμε τα πράγματα με μια άλλη, τελείως οπτική γωνία. Η δημοτική κίνηση που ζητήσαμε, τα προεκλογικά μας λόγια, με βάση τα οποία ζητήσαμε και να μας ψηφίσει ο Κοινιακός Λαός, έχουν σχέση με την ανισοδημοκρατία και με τον συμμετοχικό προϋπολογισμό. Είναι ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο με βάση το οποίο θα γίνεται ο προϋπολογισμός. Βέβαια, πιστεύουμε απόλυτα ότι ο κόσμος, και πολύ καλά είναι η τηλεόραση, ο κόσμος πρέπει και να ενημερώνεται και να συμμετέχει. Διότι αν ο κόσμος συμμετέχει και δεν επαφίεται στο τι θα πει ο Δήμαρχος, εγώ, ο κ. Πλωτηράς ή όποιος άλλος δημοτικός σύμβουλος, και του έχει αφήσει ο κόσμος όλη την ευθύνη για να πάρει τις αποφάσεις εμείς για αυτούς, αλλά είναι συμμέτοχος, θέλω να πιστεύω και το πιστεύω, θα ήταν. Αν είχε δηλαδή εκείνος προτείνει και ποιες είναι οι προτεραιότητές του και ποια έργα θέλει πρώτα-πρώτα να γίνουν και όλα αυτά, θα ήταν και πιο συνεπής στο ακόμα και από το υστέρημά του να πληρώνει, θα είχαμε δηλαδή βελτιώσει την εισπραξιμότητα, τουλάχιστον ακόμα καταλαβαίνω και το ανθρωπιστικό και σίγουρα το σέβομαι και είναι οι συνθήκες πολύ δύσκολες, αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα χρειαζόταν να πιέζουμε τόσο πολύ. Όσον αφορά το θέμα των μελετών, δεν μπορεί κανένα έργο να ενταχθεί πουθενά χωρίς μελέτη. Οι μελέτες, από ό,τι έχω ακούσει, γίνονται και από την υπηρεσία του Δήμου, δηλαδή από την υπηρεσία τεχνική, ναι. Και μάλιστα υπόθηκε και έχουμε κάνει και συνεδρίαση. Αν δεν ήταν έτοιμη η υπηρεσία, δεν θα μπορούσαμε να μπούμε σε ένα πρόγραμμα για να βελτιώσουμε το γήπεδο. Δηλαδή αυτά τα προγράμματα που μπαίνουν, τρέχουν και έρχονται
ξαφνικά χωρίς να τα ξέρουμε. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Με βάση πάντα όμως το τι ο κόσμος έχει προτείνει. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Και θεωρώ ότι καλώς λέγονται ό,τι λέγονται και τα ακούει ο τινιακός λαός και μας κρίνει και καταλαβαίνει και συμμετάσχει. Και όπως έχουμε πει, επειδή είναι οικονομικό το θέμα, το λέω, αν το θεωρείτε εκτός θέματος, θα το πω σε άλλη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουμε προτείνει και έχουμε προβεί σε κάποια ενέργεια και θέλω να ενημερώσω το Σώμα και η Οικονομική Επιτροπή να βιντεοσκοπείται και ολόκληρη να βγαίνει στην τηλεόραση και πολύ, επειδή σε πολλά σπίτια το κανάλι του Εξομβούργου δεν πιάνεται, καλό είναι που ανεβαίνουν ολόκληρες οι συνεδριάσεις και το τονίζω, ολόκληρες όχι αποσπασματικά, σε κάποιες εφημερίδες και στο δικό μας το blog, στο κοινό τιμίο κλπ. Ώστε όποιος θέλει και όποτε θέλει να μπορεί να μπαίνει, να τα μελετάει κτλ. Θέλω λίγο να προλάβω μια ίσως απάντηση όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Ο κύριος Δήμαρχος μου το ανέφερε και έχει απόλυτο δίκιο. Δεν μπορούμε προσωπικά δεδομένα να τα βγάζουμε έξω. Όμως υπάρχει δυνατότητα που κλείνω και ξανανοίγω την κάμερα. Και καταλαβαίνει ο κόσμος γιατί το κλείνουμε και γιατί το ξανανοίγουμε. Γι' αυτό το λόγο, το είχαμε πει στην πρώτη συνεδρία, το είχαμε προτείνει, δεν είχε προχωρήσει το θέμα. Τέλος πάντων, στην Οικονομική Επιτροπή, σε δύο οικονομικές επιτροπές ζητήσαμε και μας επιτράπηκε από εμάς να γίνει η βιντεοσκόπηση και να το κρατήσουμε το βίντεο για προσωπική μας χρήση στο αρχείο. Ζητήσαμε, και αυτό θέλω να ενημερώσω το Σώμα, ζητήσαμε από την οικονομική, από τα μέλη της οικονομικής, τους ενημερώσαμε γι' αυτό και ζητήσαμε την άδεια, αν και είναι λίγο, ο νόμος λίγο νομίζω το προβλέπει, κάπου υπάρχει μια άδεια εκεί πέρα, αν είναι όντως έτσι ή δεν είναι. Θέλουμε να έχουμε όμως και την άδεια από τα μέλη. Τα μέλη της μειοψηφίας συμφώνησαν, της πλειοψηφίας περιμένουμε ακόμα την απάντησή τους, αλλά ήθελα παρόλα αυτά και ενώ περιμένουμε να ενημερωθεί και το Σώμα. Τέλος πάντων, πιστεύουμε πολύ, για να ολοκληρώσω και να κλείσω, στις διαδικασίες του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Ας ξεκινήσει κάτι, είναι δύσκολο, δεν λέω. Υπάρχουν εκθέσεις, ανέφερα, κάποιους απλούς τρόπους για να ξεκινήσει, εφόσον συμφωνείτε σε αυτή την οπτική πολιτική, σε αυτή το πολιτικό πρίσμα, δηλαδή το πώς βλέπουμε εμείς πολιτικά την όλη διαδικασία. Και βεβαίως, αφού σας κατέθεσα, στόχος είναι, αν γίνεται όσο πιο πολύ, να συνδιαχειρίζεται το σύνολο των πολιτών, τέλος πάντων, και το σύνολο ή το μεγαλύτερο ποσοστό των δαπανών και των έργων να βγαίνει από τον κόσμο, προσβλέποντας ότι μπορεί κάποιες από τις ιδέες μας σαν αρχή να ξεκινήσει αυτή η δημοτική αρχή. Προς το παρόν και για να μην ψηφίσουμε κάτι που δεν το ξέρουμε τόσο πολύ καλά, κάνουμε κανένα λάθος, έχουμε μια... Τα διαβάσαμε, προσπαθήσαμε να τα μελετήσουμε, ο χρόνος δεν μας έφτασε, πρέπει να ομολογήσουμε. Είναι πολύ, πολύ περίπλοκα. Έχουμε σκοπό να συνεχίσουμε την προσπάθεια και να... γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ. Τέλος πάντων, για όλους αυτούς τους λόγους, εμείς θα ψηφίσουμε παρόλες. Έχει το λόγο ο αντιδήμαρχος κύριος Απέργης και έφερε ο κύριος Βιδάλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ψηφίσω το προϋπολογισμό, γιατί και ο Δήμαρχος και οι τεχνικές υπηρεσίες με νοικοκύρευμα όσο το δυνατόν περισσότερο καταρτίσαν αυτό το προϋπολογισμό. Δεν χρησιμοποίησε ο Δήμαρχος που είχε το δικαίωμα δύο ειδικούς συμβούλους και χρησιμοποίησε άτομα και υπαλλήλους του Δήμου. Και αν χρησιμοποίησε ειδικό σύμβουλο στα Πανάμερη που λέγεται, είναι άμυστος. Πάρτε το είδηση και να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Δεύτερον, αφαίρεσε από τον ερετών τα τηλέφωνα κινητά που πληρωνόμαστε και λόγω του νοικοκυριού και της οικονομίας. Κανένας ερετός αντιδήμαρχος ή άλλος δεν πληρώνει ο Δήμος τα κινητά τηλέφωνα. Αν νομίζετε ότι να δείτε ένα ποσό, πόσο είναι σε αυτά τα δύο. Τρίτον,
κάτω νερό. 16 χρόνια διοικείται το Δήμο. Περάσανε καλές εποχές με παχές αγελάδες. Γιατί δεν είχατε μια μελέτη να έχει υλοποιηθεί? Τώρα, λέει ο Δήμαρχος, όταν χρειαστεί και όταν είναι, θα κάνουμε μια αναμόρφωση. Πόσες αναμορφώσεις γινόταν στο παρελθόν? Και γι' αυτό τώρα σας έπιασε 16 χρόνια διοίκηση του Δήμου Εξοβούργου, επειδή δεν έβαλε πίστοση για να συνεχίσει μελέτη. Τρίτον, όταν ερώτησε ο κύριος Δήμαρχος τον κύριο Γκροντιρά, υπόδειξε μας πού θα κάνουμε περικοπές, λέει στο φωτισμό, εξασφαλίστε κύριε Γκροντιρά την ηλεκτροδότηση της καλονής του κόμπα. Κρίνατε, έχετε όλη την αγκάλι όμοιρη 4 χρόνια, βάλετε 3 φωτάκια και τα βάλετε σε δρόμους, σε δρόμους που δεν χρειαζόταν άμεσα, και έχετε όλη την αγκάλι όμοιρη που δεν φωτίζονται και πληρώνουν και δημοτικά τέλη. Αφήσατε από το Θάλια μέχρι το Ήλεκτρο μέσα σε κεντρικό σημείο χωρίς να βάλετε τα βανάκια και να βάλετε αλλού δίθεν αντικατάσταση. Λοιπόν, αυτά τα κριτήρια που αυτές τις και είπατε τώρα εσείς, λέτε να αφαιρέσει τα 20.000 για το εκτός με υποσχέσεις. Πάρτε να δείτε τα στοιχεία της εκκρεμότητας που έχετε στο Δήμο. 54.000 για τη Λιβάδα, γιατί τάξατε ότι θα πάτε στη Λιβάδα ρεύμα. 3.000 στα 2.200 στα Ιστέρνια. 2.200 εκεί, πάρτε τις υποχρεώσεις που δεν έχετε πληρώσει επιθετία σας. Λοιπόν, γι' αυτό το ψηφίζω και δίνω και συγχαρητήρια και στον Δήμαρχο και στην Οικονομική Υπηρεσία που έκανε αυτή το υποκέρμα και την κατάσταση του προπολογισμού. Καλώς. Κύριε Βιδάλη, έχει τον λόγο. Παιδιά, δεν σας κρύβω ότι παραλίγο με την εισήγηση αυτή που έκανε ο κ. Σωτηράς, παραλίγο να πιστώ. Πήρα τηλέφωνο την υπηρεσία έδρασης, τους υπαλλήλους εκεί πέρα, για να πιστώ ότι μήπως δεν θυμάμαι και τους κύρωσε και εγώ το νερό μου. Λοιπόν, οι λογαριασμοί βγήκαν αρχές Νοεμβρίου και έλυγαν 19 δεκάτου. Οι λογαριασμοί του νερού. Το προηγούμενο τρίμηνο ήταν. Ήταν το δεύτερο. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Ήταν το τρίτο. Και το τέταρτο, ποτέ δεν βγαίνουν μέσα στον Δεκέμβριο λογαριασμοί νερού. Ποτέ, δεν έχει γίνει ποτέ να βγουν. Έχουν μοιραστεί το τελευταίο τρίμηνο του έτους. Έχουν βγει στις 15 του πρώτου, μοιράζονται και λίγο στις 15. Το τρίτο και το τέταρτο, λέτε ότι το χρωστάμε. Κύριε Κροτιά, μην το διακόπτετε. Ξέρετε πώς ένιωσα με αυτά που λέγατε? Θα σας πω πώς ένιωσα. Και πήρα τη δεύτερη την υπηρεσία. Πείτε μου τι στείλατε. Μια φορά σε μια συνάντηση που είχατε, ήταν πρόεδρος του χωριού και ήταν ο Μάνος ο Ποτήρης εκεί πέρα. Του λέτε λοιπόν ότι ένας δρόμος που ανεβαίνει απάνω έχετε κάνει την αποξήλωση κτλ. Και έκανε, οριότανε ότι δεν έγινε ποτέ, είχε περάσει χθες. Το θυμόσαστε πάρα πολύ καλά. Και έχετε τέτοια πειθό που αναγκάστηκα να πάρω τηλέφωνο για να πειθώ. Έφυγε ο άνθρωπος και πήγε να δει το δρόμο Πελβράτσα το πρωί. Αν είναι από συλλαβές, αν δεν είναι. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Θα ψηφίσω τον υπολογισμό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην υπηρεσία, στην Οικονομική Υπηρεσία, και σε όλους εμάς που αγωνιστήκαμε έτσι ώστε να φτιάξουμε ένα πραγματικό προϋπολογισμό ο οποίος είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί. Συγχαρητήρια σε όλους αυτούς που δούλεψαν με ερώτητα για να φτιάξουν αυτό το πραγματικό προϋπολογισμό που φτιάξαμε.
Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Ξενόπουλο και πέρα τον κύριο Δαλόνη. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω ότι επιμένω. Ήταν ερωτήσεις, κύριε Δημαρχή. Τοποθέτηση κάνω και θα ψηφίσω, επιμένω στην, στην αρχική μου ερώτηση ότι, σε ό,τι έχει σχέση με το δεματοποιητή και με, με τη μεταφορά των δεμάτων. Νομίζω ότι αυτό που γίνεται σήμερα στον προϋπολογισμό, το ότι δεν προβλέπουμε ένα ποσό για τη μεταφορά των δεμάτων, εγώ το βάζω ότι είναι τραγικό έγκλημα και ότι θα το βρούμε πολύ σύντομα μπροστά μας. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή σε εγώ μου αρέσει πάντα να αναλαμβάνω τις ευθύνες μου ξεκάθαρα, επειδή όπως είπα και στην αρχή, θεωρώ ότι για το τοποθέτηση του δεματοποιητή στο συγκεκριμένο σημείο έχω ευθύνες και εγώ που τοποθέτηκε, και βέβαια αν δεν είχε μπει εκεί θα είχε πάει κάπου αλλού, όμως ήμουν ένας από αυτούς που έτυχε να διοικώ και να κάνουμε αυτή την εργασία. Επειδή βλέπω λοιπόν ότι πολύ σύντομα, κύριε Δήμαρχε, θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με αυτό και έπρεπε τουλάχιστον ένα ποσό, καμιά 50.000 ευρώ, να τις είχαμε προβλέψει, δηλαδή μη προβλέποντας τίποτα, είναι σαν να λέμε δεν μας ενδιαφέρει, ό,τι γίνει θα δούμε τι θα γίνει. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, εγώ γι' αυτό το λόγο και μόνο, δεν μπορώ να ψηφίσω προϋπολογισμό, τουλάχιστον να έχω μια καθαρή συνείδηση απέναντι στον εαυτό μου και απέναντι στο χωριό, που για μένα ήταν το δεύτερο χωριό μου από κουμπάδους φίλους, το Αγάπη, και έφτασα σε σημείο να χαλάσω με όλους μου, με κουμπάρους μου, με φίλους μου, τις σχέσεις για το θέμα του δεματοποιητή. Μέχρι σήμερα ο δεματοποιητής εκεί πέρα δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα σκουπιδότυπου. Εάν όμως η μεταφορά των δεμάτων δεν φεύγουν από εκεί μετά από 2, 3, 5 μήνες, ξέρω εγώ, θα δημιουργηθεί όντως θέμα σκουπιδότυπου. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εγώ δεν μπορώ να τον ψηφίσω τον προϋπολογισμό. Και μισό λεπτό και εκείνο, κύριε Πρόεδρε, θα αναφερθώ λίγο στην λεπτότητα του αντιδήμαρχου του κύριου Ιάκουβου, που μας πήγε τώρα στα κινητά τηλέφωνα των αντιδημάρχων που είχαμε, που πλήρωνε ο Δήμος 2.900 ευρώ το χρόνο για τα κινητά τηλέφωνα των αντιδημάρχων και του δημάρχου. Εάν νομίζετε ότι αυτό το ποσό, το 2.900 ευρώ που πλήρωνε για όλα αυτά τα τηλέφωνα ο Δήμος το χρόνο, είναι το πρόβλημα και η ζημιά που έγινε στον Δήμο και τώρα τα κόψαμε και τα κάνουμε έργο, τότε ας καταλάβει ο κόσμος. Κύριο Ζαλόνης. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να αναφερθώ στο δεματοποιητή που με αναφέρθηκε ο κύριος Ξενόπουλος, αλλά βασικά η ευθύνη της δεματοποίησης στο σημείο που υπήρχε, την ευθύνη μέχρι 31 Αυγούστου την είχε η Δημοτική Παράταξη που σήμερα είναι στην αντιπολίτευση. Πέντε μήνες από την ημέρα την ανάληψη των καθηκόντων σας, στο σημείο αυτό δεν έχει γίνει καμία συντήρηση και τίποτα που να δείχνει εκεί ότι έχει πάει ανθρώπινο χέρι. Νιώθω την αγανάκτηση ότι η ευθύνη αυτή που πήγαμε εκεί, βλέπω ότι παραλαμβάνει μια δημοτική αρχή καινούρια, που το χρέος της απέναντι στην περιοχή αυτή τη στιγμή δεν εμφανίζεται πουθενά για να μου δώσει και εμένα μια εντύπωση ότι κάτι θα γίνει και δεν θα γίνει ένα απέραντο, πώς θα το πω, ας μην το ονομάσω, ας πούμε ότι θα δημιουργηθεί μεγάλη περιβαλλοντολογική καταστροφή στην περιοχή με την απόφαση τη σημερινή που ο Δήμος της Τίνου, ο προϋπολογισμός μας, δεν έχει ούτε μία αναφορά όσον αφορά το χώρο της αναπόθεσης των σκουπιδιών. Είναι πολύ βαρύ αυτό το ατόπιμα, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι και κύριοι Δήμαρχοι. Θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Τίνου τα σκουπίδια. Θεωρώ ότι έπρεπε πάση θυσία να μπουν λεφτά όσον αφορά την αποκατάσταση και σιγά σιγά να φεύγουν από εκεί κάποια πράγματα που μπορούσε, κύριε Δήμαρχε, να γίνει με μια παντόφλα που θα έβαζε
2.000 κομμάτια. Αυτά που ήταν τα πρώτα της συμπίκνωσης, να φύγουν τα πρώτα, γιατί αυτά θα αρχίσουν να έχουν το πρόβλημα το μεγάλο, και όχι αυτά που τοποθετούνται σήμερα. Γιατί σου δίνει το δικαίωμα της έκρηξης, και όταν αρχίζει, κύριε Πρόεδρε, φανταστείτε ότι μπορεί να γίνει έκρηξη των δεμάτων από το μεθάνιο που υπάρχει μέσα στα σκουπίδια και τι θα δημιουργηθεί εκεί. Πιστεύω να αντιληφθείτε αυτό το πρόβλημα σύντομα και να μην χρειαστεί εκεί να γίνει τι θα γίνει. Σίγουρα, αν όμως δεν κάνουν κάτι, θα γίνει μεγάλη περιβαλλοντολογική καταστροφή στην περιοχή εκεί. Ένας λόγος που δεν ψηφίζω τον προϋπολογισμό είναι αυτός. Είμαι πολύ χαρούμενος που θα έχετε από σήμερα προϋπολογισμό και μετά από 10 μέρες θα έχετε και την έκκληση για να σταματήσει αυτό που ακούω κατά καιρούς. Δεν είχαμε λεφτά ή δεν προβλέψατε λεφτά. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Μπροντιράς, γιατί όποιος ξέρει να διαβάζει προϋπολογισμό και όλοι σας εδώ πέρα ξέρετε να διαβάζετε ένα προϋπολογισμό, φαίνεται καθαρά, κύριε Δήμαρχε, το ταμιακό υπόλοιπο της πρώτης πρόβλησης του 2015. Και είναι αρκετά μεγάλο. Μακάρι και εμείς, όταν αναλάβαμε, να βρίσκαμε το ίδιο. Απλά όμως βρήκαμε μια καυτή πατάτα των 540.000 δραχμών που μας την είπατε κι εσείς ο ίδιος, που είναι για τις απολυτριώσεις που θα γίνει σήμερα ο βιολογικός καθαρισμός στην Τίνο. Έτσι μας τον είχατε αναφέρει τότε, χωρίς προϋπολογισμό, χωρίς τίποτα, και 3 Μαρτίου έλυγε η περίοδο της αποπληρωμής και έπρεπε πάση θυσία να βρούμε 540.000 τότε για την αποπληρωμή. Αυτή ήταν η καυτή πατάτα, κύριε Δήμαρχε. Ψάξαμε, βρήκαμε και φέραμε στην Τίνο τα 540.000 και σήμερα το βλέπουμε το έργο και πραγματοποιείται. Και πράγματι, όσο και να σας φαίνεται αυτό δύσκολο ή να μην θέλετε να το πιστέψετε, μία δημοτική αρχή, το όραμά της φαίνεται από τις μελέτες που βάλει στον προϋπολογισμό. Οι μελέτες, αγαπητοί μου, θα μας φέρει μπροστά, γιατί μόνο με αυτές τις μελέτες, είτε τις κάνει η τεχνική μας υπηρεσία, είτε τις κάνει κάποιος έξω από την υπηρεσία, ανατεθούν δηλαδή σε κάποιο γραφείο. Αυτά μετά θα μπορούμε να μπούμε σε αυτό που πολύ σωστά είπε ο κύριος Αρμάος προηγουμένως, ότι από το Μάιο και μετά θα ανοίξει το πρόγραμμα των καινούργιων επενδύσεων από το 2015. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε μια οριμότητα σε κάποιες μελέτες. Θεωρώ ένα πράγμα θα σας πω, και εσείς σαν νομικός κύριε Πρόεδρε, ψάξτε το, και εδώ είμαστε να ξαναρθούμε κι αύριο. Αυτό που κάνετε σήμερα, που χωρίς απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, βγάζετε από μέσα από τον προϋπολογισμό συμβάσεις μελετών που έχουν γίνει και δεν τις τοποθετείτε, δεν είναι στον προϋπολογισμό, υπάρχει ακόμα και ακύρωση του προϋπολογισμού. Σας λέω ότι προσέξτε, μην βάλετε την Τίνο σε κίνδυνο με αυτό που πάνε να κάνετε. Για 45.000 που μπορούσατε να βάλετε από τα ΣΑΤΑ, δεν τα βάζετε μέσα, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τα βάζετε μέσα. Ο λόγος είναι ακριβά εσείς τον ξέρετε αυτόν, αλλά μπορεί ο προϋπολογισμός να ακυρωθεί μόνο από αυτή την πράξη σας. Και τότε βάζετε σε κίνδυνο τη λειτουργία της καθημερινότητας και τη λειτουργία του Δήμου στην Τίνο. Προσέξτε το. Δείτε το και εδώ είμαστε. Μπορεί με κάποια παρέμβαση να μπουν τα λεφτά αυτά στις μελέτες αυτές και να φύγει ο προϋπολογισμός από εδώ σωστός. Αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Δεν ξέρω πού θα καταλήξει αυτό το πρόβλημα. Όσον αφορά για την υπηρεσία ίδρυψης... Και μην γίνεσαι δεύτερο. Όχι, δεν θα πω τέτοιο πράγμα. Δεν θα πω τέτοιο πράγμα. Όχι, μην γίνεσαι λέω κι εσύ σαν το φιλικά. Ένα λεπτό, το σταματάω. Ο συνένοχος ο Ραούλ, πώς το λέγεται. Δεν θα πω... Δεν θέλω να κατηγορήσω καμία υπηρεσία. Είπαμε, η ενοχή έχει τα όρια. Ωραία, να σταματήσω. Αν νομίζει ότι πρέπει να σταματήσει, θα βοηθούσα. Αν θες να βγάλεις τον πόνο γιατί έχασες τις εκλογές, βγάλει. Δεν βγάζει καμία πόνο. Εδώ είναι να καθίσω να τον ακούσω. Βγάλε τον πόνο, να καταλάβεις γιατί δεν βγάζει τον πόνο. Είναι φυσιολογικό, το έχει ανάγκη ο άνθρωπος. Το καταλαβαίνω. Βγάλτε τον πόνο, θα είναι ηρεμήσει. Είναι ηρωνικό, κύριε Πρόεδρε. Όχι, βέβαια, προστατεύστε τους δημοτικούς συμβούλους. Δεν πρέπει να μιλάτε, κύριε Δήμαρχε. Προστατεύστε τους δημοτικούς συμβούλους. Δεν προστατεύστε τους δημοτικούς. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Όταν μιλάμε, βγάζουμε την τελετόνη. Παρακαλώ. Αυτά λέει ο κανονισμός, κύριε Πρόεδρε. Όταν μιλάει η αντιφωνήτρια, σου βγάζει τα αποθυμένα της αποθυμένας. Παρακαλώ. Δεν πρέπει να μιλάμε. Παρακαλώ.
αποθυμένο σα, τον πόνο σα είναι. Εντάξει, τον πόνο σα. Αν κύριε Πρόεδρε, στην τοποθέτηση που κάνω, είδατε πουθενά πόνο, να μου το πείτε. Θα σου πω εγώ το πόνο. Εγώ λέω το τι ακριβώς συμβαίνει. Ούτε για πόνο μιλάω, ούτε για τίποτα. Δόξα σε ο Θεός, ήμουνα 20 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έφτασα σε στο σημείο το ανώτερο που μπορούσα να φτάσω ως αντιδήμαρχος και ως πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και δεν νιώθω κανένα πόνο και τίποτα. Στη δημοκρατία που ζούμε πρέπει να αποδεχόμαστε όλα τα αποτελέσματα και σε αυτό να πορευόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν νομίζετε εσείς ότι σήμερα με αυτή την τοποθέτηση βγάζω πόνο, είναι δικό σας το εγχείρημα αυτό και εσείς το λέτε. Καλώς. Και να πάω και λίγο στον ηλεκτροφωτισμό. Δεν έμεινε τίποτα απλήρωτο από τον προϋπολογισμό, κύριε Δήμαρχε. Αν ζητήσαμε όμως από τη ΔΕΗ να μας κάνει προβλέψεις για κάποιο έργο, είναι άλλο. Και πρέπει να πληρωθεί. Όχι να πληρωθεί. Δεν υπάρχει. Ο Κόμπακ πώς θα πληρωθεί, βρε. Ο Κόμπακ, συμφωνώ, κύριε Δήμαρχε, για τον Κόμπακ. Για τον Κόμπακ, βέβαια. Δεν μίλησε όμως ο κύριος Ιάκωβος μόνο για τον Κόμπακ. Όχι του Μπορδεράς να κόψω τις επεκτάσεις σου, βρε. Σε επεκτάσεις σου, Μπορδερά. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε Ζαντώνη, συντομίζοντας, καλύτερα σας. Κύριε Σοφό. Κύριε Δήμαρχε, καταρχάς έχουμε παραγγείλει όλες τις λάμπες. Παρακαλώ, κύριε Σοφό, να συγχωρήσω. Λοιπόν, εγώ συνάδελφοι νομίζω ότι θα πρέπει να ομονοήσουμε, έτσι. Και θα κλείσω, κύριε Δήμαρχε, την τοποθέτησή μου με ευχές, έτσι. Μακάρι λοιπόν το 2015 να μπορέσουμε τα έκτακτα έσοδά μας να αυξηθούν από το 20% που μιλήσαμε φέτος. Μακάρι λοιπόν επιτέλους να μπορούμε να παρουσιάσουμε στον προϋπολογισμό μας επενδύσεις μεγαλύτερες από τα έξοδα χρήσης μας. Μακάρι λοιπόν τα τακτικά μας να είναι απείρως μεγαλύτερα απάλλη από τα έξοδα χρήσης. Μακάρι οι απαιτήσεις που έχουμε να εισπράξουμε ή οι απαιτήσεις που υπάρχουν να πληρώσουμε πάντα να είναι υπέρ μας. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν για αυτά. Επιτρέψτε μου, επειδή το οφείλω στους συγχωριανούς μου, κύριε Δήμαρχε, έχουν μπει δύο έργα στο τεχνικό πρόγραμμα των Ιστερνίων, τα οποία προέρχονται από χρηματοδότηση από τον ΟΠΑΤ και επειδή ήμασταν τότε στο Δήμο Εξομβούργου και είχα πρωταγωνιστήσει τέλος πάντων να πάρουμε αυτά τα χρήματα από τον ΟΠΑΤ και δυστυχώς έχουν περάσει 5-6 χρόνια και κάθε χρόνο επαναλαμβάνονται στο τεχνικό και δεν εκτελούνται. Σας παρακαλώ ιδιαίτερα φέτος να εκτελεστούν. Ένα τελευταίο, εγώ θα πρότεινα, όπου αν στον προϋπολογισμό μας έχουμε κάποιες ελλείψεις, δεν είναι κακό να τις διορθώσουμε. Και όλοι μαζί να τις ψηφίσουμε, κύριε Κροτιά. Εγώ πάντως χαίρομαι που επιτέλους φτιάξαμε έναν πιο αληθινό προϋπολογισμό και σαφώς και θα τον ψηφίσω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δήμαρχος θα προχωράμε στην ψηφοφορία. Κύριε Δάβιε, έχουμε πει όχι πολίτες. Παρακαλώ. Σας έχει εκπροσωπήσει η αντάξια, η επικεφαλής της ελάσσαμας αντιπολίτευσης, στην οποία υπάγεστε. Παρακαλώ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμπρότης να δώσω μια απάντηση συνάδελφου του κυρία Αλβέρτη περί συμμετοχικής δημοκρατίας και στην κατάρτιση του προπολογισμού. Η γνώμη αποτυπώνονται έργα μετά από γνώμη των τοπικών συμβουλίων, που τα τοπικά συμβούλια συνομιλούν με τους πολίτες κάθε οικισμού και βεβαίως όταν έρχεται η ώρα σύνταξης τεχνικού προγράμματος, αποτυπώνεται εκεί. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, βεβαίως και όλοι εμείς, οι αδετοί, στην καθημερινή μας επαφή με τον κόσμο, αντιλαμβανόμαστε, ακούμε τα θέματά τους και βεβαίως προσπαθούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αποτυπώσουμε τις ανάγκες τους μέσα από τον προϋπολογισμό. Έτσι, γενική απάντηση, δεν το... Ένα λεπτό. Παρακαλώ, πάνω σε αυτό. Το πρόβλημά μου δεν είναι, έχω παρακολουθήσει το πράγμα. Απλά, το προσπαθούμε, να σας πω. Όχι, εγώ ήθελα ένα πράγμα για να διευκρινιστεί. Έχω
παρακολουθήσει τοπικά συμβούλια. Πού είναι η Ζαλένη, πού πήγε? Δεν παίρνει τόσο πολύ μέρος ο κόσμος. Όχι γιατί δεν τον καλούν, φαντάζομαι, γιατί ανακοινώνεται κάπως, αλλά γιατί ο κόσμος δεν έχει μάθει. Το πρόβλημα το δικό μας και η τοποθέτησή μου ήταν ότι πρέπει, επιμένουμε δηλαδή και θέλουμε, ο κόσμος να αναλαμβάνει τις ευθύνες του, δηλαδή να τον μάθουμε να συμμετάσχει. Εκεί είναι η διαφορά μας. Και πες το. Λοιπόν. Και δεν θα επιτρέψω μου να μην δεχτώ άλλη παρέμβαση. Και ολοκληρώνω και... Δεν το βιώσω και εγώ, κύριε Δήμαρχε. Ολοκληρώνω για να πάμε και σε ψήφιση του προπολογισμού. 2.900, κύριε Ξενόπουλη, η κινητή τηλεφωνία είναι για τους 8 μήνες. 5.000 είναι ο προπολογισμός του έτους της κινητής τηλεφωνίας. Πληρώσαμε. Το 14. Πόσο? Το 14. Πώς, τι πληρώσαμε. Για 4 χρόνια. Τι πληρώσαμε. Τα 4 χρόνια. Λοιπόν, αυτό λέω. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν λίγο παραπάνω γιατί ήταν 12 οι μήνες, δεν ήταν 8. Πάμε παρακάτω. Πάει το για το 4. Η ειδική σύμβουλη στοιχίζαν 50.000 ευρώ το μήνα στο Δήμο. Το χρόνο, συγγνώμη. Το χρόνο. Έτσι, τυπικά τα λέω τα νούμερα. Είπατε και αναφερθήκατε πολύ στο θέμα του δηματοποιητή. Καταλαβαίνω. Πολλά πράγματα καταλαβαίνω, πως προσπαθήσατε να δώσετε λύση σε ένα άλλο το πρόβλημα στο νησί μας. Εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η επιλογή σας, δεν μπαίνω στην κριτική. Μία κουβέντα μου επιτρέπετε, μία κουβέντα. Εγώ κύριε Δήμαρχε, εάν έρθετε αύριο το πρωί και μπορείτε το ξαναπέρετε σε Δημοτικό Συμβούλιο και βάλετε 100.000 ευρώ για την μεταφορά των δεμάτων, σας δίνω τον λόγο του και τον προπολογισμό θα τον ψηφίσω. Ωραία. Το μόνο πρόβλημα που με αποσχολεί είναι αυτό και μόνο. Διότι θέλω να πάω στο Αγάπη και να δω τους ανθρώπους στα μάτια όπως τους έβλεπες. Για να πας στο Αγάπη λοιπόν και να τους δεις τους ανθρώπους στα μάτια όπως τους έβλεπες, θα έχεις φροντίσει και εσύ και ο Ζαλόγης να πιέσετε τον δήμαρχό σας τον τότε να κάνει πράξη την εξαγγελία του περί μηδενισμού των τελών ανταποδοτικών τελών προς τους κατοίκους του Αγάπη για την καθαριότητα και τον εκτροφωτισμό. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Κάντε κάτι, εν πάση περιπτώσει. Θα σου εξηγήσω λοιπόν και γι' αυτό. Μην ξεχνάτε λοιπόν και επικαλούμε την πολύχρονη παρουσία σας στα δημοτικά συμβούλια ότι οι προϋπολογισμοί αναμορφώνονται. Και όταν θα έρθει η ώρα να αναμορφωθούν οι κονδύλια του προϋπολογισμού, θα αναμορφωθούν. Το ξέρετε πολύ καλά, ίσως καλύτερα από πολλούς άλλους που κάθονται για πρώτη φορά εδώ μέσα. Με τις μελέτες, και ειδικά τη μελέτη ΕΕΛ κάτω με όλο. Δύο μελέτες. Με τις μελέτες λέω, ξέρω τι λέω. Από τότε που τις έχετε αναθέσει, αν πείτε πόσα λεφτά δώσατε το 2014 ή το 2013 και γιατί δεν εντείνατε τις προσπάθειές σας να ολοκληρωθούν και να τις αποπληρώσετε. Βάζω κι εγώ ένα ερώτημα. Ένα λεπτό. Αν ρωτήσετε τις τεχνικές υπηρεσίες. Δεν θέλω απάντησες, παρακαλώ πολύ. Τα ερωτήματα μπαίνουν. Ρητορικά για να ακούγονται. Όχι ρητορικά για να ακούγονται. Γιατί έτσι είναι αποτυπωμένο στον προϋπολογισμό. Όσο και την ένστασή σας, κύριε Σαλόνι, μην το κάνει αυτό το λάθος. Μελέτη έργων κατασκευής εξωτερικού δικτύου είδους της κοινότητας πανόνιμου της πηγαίνης Ζωδεμένης και Λιμοκού. 2014. Μηδέν. Αυτή είναι η απάντησή μου. Κάνετε λάθος. Δεν τη λάθος, κάνω εγώ το λάθος. Και δεν είναι αυτή η μελέτη. Ας κάνω εγώ το λάθος. Πριν έρθετε εδώ, κάνω ένα σας παρακαλώ. 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 Κύριε Δήμαρχε. Είπα, κατανοώ. Κατανοώ, είμαι όσο μπορώ μεγαλόψυχος. Είστε μεγαλόψυχος. Ναι, όσο μπορώ. Όλοι μας, όχι ένας. Θα ήθελα λοιπόν έτσι ρητορικά πάλι, αφού το θέλετε ρητορικά το ερώτημα, να μου πείτε από πού, τι κονδύλια να κόψουν και από πού και να τα προσθέσω πού. Αυτό το βάζω πολύ έντονα προβληματισμό. Καλά είναι τα λόγια,
Δύσκολα είναι τα έργα. Πάντα. Για όλους μας. Όσο για το 540.000 της απαλωτρίωσης τότε του βιολογικού, κύριε Ζαλόνι και κύριοι συνάδελφοι, βεβαίως και είχα ενημερώσει τον νεοεκλεγέντα τότε δήμαρχο του Παναγίου Πετροτυρά ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα. Θα μπορούσα, αντί να του παραδώσω ταμείο, να δεσμεύσω τα 540.000 δια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις απαλωτρίωσεις. Δεν το έκανα σε συνεννόηση μαζί. Μην μου λέει λοιπόν καυτή πατάτα. Ξέρανε όλοι ότι το έργο μπορεί να τα πληρώσει τα 540.000 και έτσι τότε βρεθήκαν τα λεφτά και πληρωθήκαν οι απαλωτρίωσεις. Πρώτα σας ήθελα να πληρωθεί το ελληνικό ταμείο. Όν και εφόσον συγχωνευτούν, μη λέτε ανόητα πράγματα. Παρακαλώ, μην διακόπτετε. Μην λέτε ανόητα πράγματα, εάν και εφόσον μπορούσαν να συγχωνευτούν οι προϋπολογισμοί, γιατί τότε αυτό ήταν το ζήτημα. Μην λέτε λοιπόν, τι να πω, ότι για όλα αυτά που λέγατε όλα αυτά τα χρόνια, να σας ξαναδώσω την απάντηση. Μετά θα λέτε ότι είμαι αλαζόμενος. Δεν λέμε τίποτα, πείτε ότι δεν λέμε. Αφήστε λοιπόν να πω εκεί που εκείνα που θέλω. Εν πάση περιπτώσει, επειδή όπως είπα και στην αρχή, προσπαθήσαμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο πραγματικό προϋπολογισμό, από πέρυσι μέχρι φέτος, χωρίς ουσιαστικές διαφορές, μειώσαμε κατά 21, όπως ακούσατε, στην εισήγηση της 100 του προϋπολογισμού, από 17.700 του μείναμε στα 12.300. Επειδή υπάρχει πραγματική δυσκολία στους πολίτες να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δήμο, όπως ακούσατε για τα ανίσπρακτα, επειδή μετά την πληρωμή των ανελαστικών δαπανών ελάχιστα χρήματα παραμένουν σε διάθεση άλλων δράσεων πλην των χρηματοδοτήσεων που έχουμε από την συλλογική απόφαση του τοπικής αυτοδιοίκησης για ΣΑΤΑ για την πραγματοποίηση έργων και βεβαίως η βασική πηγή χρηματοδότησης από τούδε και στο εξής και μάλιστα και τα προηγούμενα δύο χρόνια είναι μονάχα τα ευρωπαϊκά κονδύλια και βέβαια χρειάζεται παραγωγή μελετών για να μπορείς να ενταχθείς στα ευρωπαϊκά προγράμματα και να χρηματοδοτήσεις έργα και η παραγωγή μελετών δεν είναι πάντα υποχρεωτικό να αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό με χρήματα εξωτερικών μελετητών. Άλλωστε έχει αλλάξει και πάρα πολύ η νομοθεσία και δεν σας άκουσα να κάνετε έστω μια μικρή παρατήρηση γιατί λείψαν και κάποιες άλλες μελέτες οι οποίες δεν μπορούν να την ολοκληρωθούν με το 30% στο εκτιμόμενο της αμοιβής επειδή υπερβαίνει και επειδή είναι μηδενικές μέσα στον προϋπολογισμό. Και το είχατε και σερνόντα χωρίς λόγο. Απλά και μόνο για να λέμε ότι θα κάνουμε τις περάσεις του Λουτρίδη, του Σταυρακίδη του σχολείου ή του Κτικάλου του σχολείου ή δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά δεν άκουσα να πείτε μια κουβέντα. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και επειδή θεωρώ ότι ο προϋπολογισμός του 2015 είναι κατά βάση διαχειριστικός, είναι ο πρώτος προϋπολογισμός της νέας δημοτικής αρχής και προσπαθούμε να κρατήσουμε το Δήμο μας μέσα σε αυτή τη δημοσιονομική κρίση σε ένα ανεκτό επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν και σας καλώ και όσους ακόμα τοποθετήθηκαν αρνητικά, να τοποθετηθείτε θετικά απέναντι στον προϋπολογισμό του Δημοτήνου Οικονομικού έτους 2015. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε για την ψήφιση. Κύριε Δήμαρχε, ως έχει με την σήμαση εκείνη που κάνατε με τον εξοσκευισμό, προχωράμε στην ψήφιση ονομαστικά. Κύριε Δελιγιάννη Άσπρου, κύριε Πέργη, κύριε Βιδάλη, κύριε Ριάννε, κυρία Λιμόνου, κύριε Άνδροβη, κύριε Αρμάου, κύριε Κορνάρε, ο υποφαινόμενος. Να πω και εγώ για να δικαιολογήσω ότι κληθήκαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα όχι να κάνουμε ασκήσεις άλγευρας, αλλά να ψηφίσουμε νούμερα τα οποία αντιστοιχούν. Κατά την ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε, δεν υπάρχουν τοποθετήσεις. Αιτιολογώ την ψήφο μου. Τότε μπορεί να το κάνουμε όλοι. Αιτιολογώ την ψήφο μου. Σα παρακαλώ να τηρείτε τον κανονισμό. Αιτιολογώ την ψήφο μου. Δεν υπάρχει αιτιολόγηση. Μετά στο καλό λέτε ότι δεν μπορεί να το κάνετε. Κάντε μου μορφή και επικρίνετε τη διάταξη του κανονισμού.
Κληθήκαμε να ψηφίσουμε νούμερα τα οποία αντιστοιχούν σε ένα μεγάλο πλέγμα λειτουργιών απαραίτητων για τη βιωσιμότητα του Δήμου και εξυπηρέτηση των πολιτών. Γι' αυτό ψηφίζω και εγώ θετικά. Κύριε Σόφο. Βεβαίως. Κύριε Τζέ. Ναι. Κύριε Ψάρε. Βεβαίως. Κύριε Κοντιρά. Την άποψή μα σύμφωνα με την τοποθέτησή μου. Δεν το ψηφίζω. Δεν το ψηφίζω. Κύριε Μιραλή. Δεν πρόταση. Κύριε Γκίζη. Δεν πρόταση. Κύριε Ζαλόνι, κύριε Λούβαρη, κύριε Ξενόπουλε, κύριε Αρβέτη, εγκρίνεται συνεπώς κατά πλειοψηφία. Λύει τη συνεδρίαση.